Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι, δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω, δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like, κάντε like. Φιλιά. Καλά ρε αγόρι μου, βάλει μη με γιολέκα σε παρακαλώ, αυτά τα καλοκαιρινά τα σάλια τώρα λες και είμαι στην Ιπανέμα. Καλησπέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους τους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Έχουμε και ένα φίλο εδώ ρε φίλε. Εδώ, παρέα ένα παλιό φίλο. Με τον Γιώργο εδώ. Παρουσιάσου νέο. Τι να παρουσιαστώ. Παλιός είναι ρε. Να πούμε, καλημέρα να πούμε στον κόσμο. 30 είμαστε σήμερα εδώ. 32 παιδιά του Θερμοκρασία. Μας εγκατέλειψε ο πατέρας. Πιάσαν οι ζέστες, μας εγκατέλειψε. Αχ πατέρα. Λοιπόν, ποιον έχουμε στον ήχο, ξέρετε ρε παιδιά. Ποιο μπορεί να έχουμε. Brand. Brand Pitt. Brand Pitt βέβαια. Brad Pitt, ο μεγάλος Brad Pitt. Λοιπόν, ξημερώνει μία του μηνός, παιδιά. Ε. Καλό μήνα σε όλους, καλό καλοκαίρι, καλό τελείωμα του καλοκαιριού, καλές άδειες. Καλοκαίρι φεύγει τώρα. Τι... Καλοφάγονται οι άδειες, πολλά λεφτά να έχει ο κόσμος να τα φάει στις άδειες. 9.55 κενό, το μήνυμά σου του 54.340. Πού θα φάτε τα λεφτά σας φέτος, αν έχουν μείνει. Σωστό, αν έχουν μείνει. Βασίλη, θα φας λεφτά. Στο μαγαζί. Δεν έχει μείνει τίποτα. Όλα εκεί θα πάνε. Όλα έχουν εκεί μπαζώματα, λάσπες, τέτοια χαμόζια. Καφέ μαρμίτα με το καλό. Λοιπόν. Σε ένα μήνα από τώρα. Με το καλό. Γερή να είμαστε, λαό, όλα θα γίνουν. Λοιπόν, έχουμε να ακούσουμε καιρό τον Γιώργο. Το φίλο μας τον Γιώργο. Πώς πάνε οι δουλειές. Οι δουλειές τελείωσε ο πρώτος τρίγος. Πες τα όλα. Επιτέλους τέλος. Τριγήσαμε. Έχουμε αρχίσει σιγά σιγά τις συσκευασίες. Έχουμε αρχίσει σιγά σιγά τις συμφωνίες για να δώσουμε το προϊόν. Ήταν μια, δεν θα πούμε κακή χρονιά για να μην μπιζεριάζουμε, ήταν μια περίεργη χρονιά με τον καιρό. Δηλαδή μια κρύο, μια ζέστη. Η παραγωγή εξαρτάται δηλαδή και από τον καιρό, για τα, πολύ βέβαια, για τα μέλια. Φυσικά, φυσικά εννοείται. Είναι γενικώς, δηλαδή οτιδήποτε. Μια κατάσταση η οποία δεν είναι σταθερή, έτσι. Όχι, δεν ξέρεις ότι όχι. Ξέρω εγώ, αυτές είναι ένα αυτά αγροτικό, τα μελίσια, ναι. Θα βγάλουν αυτή την ποσότητα και όχι, αυτή την ποιότητα. Φυσικά εννοείται. Θέλει τρέξιμο, θέλει κυνήγι, όπως θέλει και η κτηνοτροφία, όπως και η γεωργία. Γενικώς ο καιρός. Έχει ναι. Τις καλές χρονιές, έχει τις κακές χρονιές. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και ποιοτικά και ποσοτικά, φαντάζομαι, σε αυτό που έτσι. Βγαίνει. Έτσι. Αλλού πήγαμε καλά, αλλού πήγαμε άσχημα σε γενικές γραμμές. Εσείς είχατε επιδοτήσεις και τέτοια τότε, γιατί στη γεωργία είχαμε μπόλικες ροδάκια, αυτά ιστορίες, επιδοτήσεις, είχαμε μπόλικες. Εσάς έπαιζε τέτοια δάση. Δεν πρόλαβα τα πόρτσικα για τα παιδιά. Δεν πρόλαβα. Αυτοί είναι καινούργοι, αυτοί είναι που δουλεύουν. Επειδή θεωρείται το μέλι πιο πολυτελείας. Υπάρχει, πρέπει να έχεις κάποια, πώς το λένε, κάποια πολύ ειδικά κριτήρια για να πάρεις το μέλι. Μόνο έχει ειδικά κριτήρια για το μέλι. Για να πάρεις επιδότηση στο μέλι. Συνέχισε η Γιώργος. Σημασία έχει. Τελείωσε πλέον αυτό. Τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε και πάμε προς Θάσο, μεριά. Οπα. Προς Χαλκιδικούλα. Η κλασική Χαλκιδική. Που θα βοηθήσει, που βοηθάει πάντα όλους τους μιλισσοκόμους που και τίποτα να μην έχουν πάρει. Θα δώσει κάτι. Αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα τα πράγματα καλά. Από εκεί και πέρα καλοκαίρι. Πήγαμε και με τις διακοπές μας. Είδαμε έτσι και ωραία μέρη. Κλείσαμε και εκεί τις συμφωνίες. Και να περιμένουμε να αρχίσει ο Σεπτέμβριος να μας πονέσουν λίγο τα ματάκια μας. Πήραμε μια πολύ, πήραμε μια πολύ ωραία γεύση. Από, έτσι εδώ στο στούντιο έχουμε καιρό να ακούσουμε από πρώτο χέρι τι γίνεται. Πήραμε μια πολύ ωραία γεύση την Πέμπτη, μια πάρα πολύ ωραία γεύση. Ναι. Ήταν έτσι ένα δυνατό σοκ για όσους είχαν ξεχάσει τι θα πει ΠΑΟΚ, για όσους είχαν μείνει στο κύπελο και το ότι η ομάδα θα μαμίσει και θα δείρει, ας πούμε, και ότι ποιος μας σταματάει και τα λοιπά. Ο καινούργιος προπονητής ως τώρα δυστυχώς δεν επιβεβαιώνει τη διοίκηση. Διότι τον, εγώ επειδή πολλοί λέγαν και για τον Ίβιτς, εγώ είπα σιγά εντάξει μην τρελαίνεστε, δεν διώξαμε και τον Μουρίνιο, τον Ίβιτς διώξαμε. Αλλά πάντα... Μία ή άλλη μωρέ δεν είναι, ναι, τώρα με αυτόν τον αυτό τον φέρνει με τη λογική, πάντα διώξε προπονητή ή ένα παίχτη ή έναν φροντιστή ή μια καθαρίστρια με τη λογική να έρθει ένας καλύτερος. Μόνο τότε θεωρείται επιτυχημένη η εκδίωξη. Τέλος πάντων, να δεν δούμε. Μιλάμε για εκδίωξη. Ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση με διπλάσιες αποδοχές στον Ίβιτς για να μείνει. Μιλάμε για εκδίωξη. Ο άλλα έχω, άλλα λένε. Ο Ίβιτς είπε, πώς είπε ο Κωνσταντίνος στην ταινία, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Ναι. Εγώ άλλα έμαθα. Ότι ζήτησε κάποιους όρους και εμείς δεν μπορέσαμε να τους βάλουμε. Αποχωρώ. Όχι οικονομικούς. Ζήτησε κάποιους όρους και είπε πρόεδρον ότι δεν γίνεται. Όπως λέει και ο Φατσιάς, ο Μεθυστάνας δεν μου τα έδωσε. Έτσι ακριβώς. Βέβαια.
Από εκεί και πέρα, κοίταξε, εντάξει, ο καινούργιος προπονητής, το μόνο οποίο για μένα ελέγχεται σε δύο πράγματα. Πρώτον, με στεναχωρεί πάρα πολύ το ότι δοκίμασε να παίξει το δικό του το σύστημα το 4-4-2 με τους παίκτες. Με τον Μπερμπάτοφ. Δοκίμασε. Τα μωρά βαράνε τέτοια ώρα. Εμείς εδώ τα είπαμε πριν από ένα μήνα ότι 4-4-2 με το συγκεκριμένο. Με αυτά τα χαφ δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται, γιατί δεν γίνεται. Βέβαια, άμα παίζεις γάμα αεροστεχνικό με τρίγλε και πάνω, θα μια χαρά είναι 4-4-2 για εκεί. Με αυτά τα χαφ. Κοιτάξτε, δεν γίνεται. 4-4-2 δεν γίνεται. Είναι δηλαδή σαν αυτή τη στιγμή εμείς, όσοι βλέπετε την εκπομπή, στην τηλεόραση, στη Μαρμίτα, να πάμε να κάνουμε μια ομάδα μπάσκετ. Και με τα σωματικά προσόντα που έχουμε να παίζουμε man to man, ας πούμε. Κι όμως, μόνο ο Χατζηνάκος μπορεί να παίξει μπάσκετ. Μια και είπες για μπάσκετ τώρα, μια παρένθεση. Διαβάζω πέρυσι. Το ίδιο είναι. Ναι, για μας. Έσκασε βόμβα, λέει, πάω με κρουμπάλι. Βόμβα. Ουγάντα με κουρμπάνι, ρε. Κρουμπάλι, ρε. Κρουμπάλι, τι. Κρουμπάλι, έσκασε, λέει, βόμβα, λέει, ο Πάουκ πήρε το κρουμπάλι. Ποιο είναι ο κρουμπάλι. Εγώ επειδή παρακολουθώ και Ευρωλίγκα σαν μπασχετικό Αριανό. ΣΕΣΕΚΑ Μόσχας δεν έπεσε, Μακάμπι δεν έπεσε, Μπασκόνια δεν έπεσε, Εφές Πίλσεν δεν έπεσε. Στην ευχή του κρουμπάνι. Αλλά αύριο. Διάβολο να δω. Πριν δύο χρόνια έπαιζε στο Λαύριο. Σοβαρά μιλάς, Κουντούρου του είπα. Και πέρυσι, ναι. Αλήθεια, Κουντούρου, μάτι Παναγία. Στο Λαύριο. Μάτι Παναγία, Βασίλη, δεν ήξερε, έτσι Κουντούρου του πέταξε. Έπαιζε πριν δύο χρόνια στο Λαύριο. Σημαδιακό το 7-7-7. Και πέρυσι έπαιζε στην Αστάνα του Καζακστάν. Άστα να πάνε. Συλλογικό είναι. Μπάλι. Και διαβάζω εγώ, ρε παιδιά, όχι ο παίκτης. Είναι ένας καλός Αμερικάνος. Αλλά αυτό το παραμύθι, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, αυτός ο λαϊκισμός όταν βλέπω να γράφουν τα site. Έσκασε βόμβα, λέει, μικρουμπάλιες και πήρε παίκτη Ευρωλίγκα. Δεν πρέπει να. Ρε παιδιά, δηλαδή, για όνομα του παίκτης που έπαιζε στο Λαύριο και στην Αστάνα. Εγώ ήμουν να σου πω λίγο κάτι. Πρέπει λίγο ο κόσμος να τον ιντριγκάρει, να τον κρατήσει ζεστό. Ο κόσμος να είναι ζεστός, αλλά πρέπει να βοηθάνε και οι διοικήσεις. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εμένα τώρα τι να με ιντριγκάρει αυτή τη στιγμή ο Λάσκαρης που δεν έχει να πληρώσει. Έφερε το Γιαννάκη. Καλώς τον έφερε. Τι με να κάνουμε τώρα, να μας κάνει παίχτη το δίπλαρο και τον και το Χριστίδη. Το Χριστίδη να φτιάξει τώρα και άστα. Το Χριστίδη που είναι παιχταράς. Το φτιάξει. Ενός Μπουρούση. Εσύ είπαμε θα πάει στο λοιπόν. Παναθηναϊκό. Και θα σας δώσει κάτι, θα σας δώσει. Ένας Μήτογλου. Ένα Μήτογλου πήρανε. Μπερδεμένη ιστορία εκεί με τα συμβόλαια. Στο Χαραλαμπόπουλο τελικά θα τον πάρουμε. Μεγάλη κίνηση. 2 εκατομμύρια έδωσε. Για μένα αυτή είναι εδώ. Όχι κρουμπάλι και βλακίες που γράφουν. Κίνηση μεγάλη είναι έστω και δανεικό να πάρει την πεχτάρα του Χαραλαμπόπουλου. Εγώ έκραξα από εδώ για να που με φέρνει τον Αντετοκούμπο του Σάβα. Λοιπόν, ναι, τον Αντετοκούμπο του Σάβα, γιατί ο του Χαραλάμπους είναι στους Μπακς. Κατάλαβες. Λοιπόν, και να αφήσει την απέξω τότε το παλικαράκι 19 χρόνια του Χαραλαμπόπουλο να τον αφήσει απέξω για να παίξει ο Αντετοκούμπο του Σάβα. Όχι, ρε φίλε. Δουλέψτε το αυτό το παλικάρι. Πεχταρά είναι το Ελληνάκι, να πούμε. Είναι καλός. Πάρε Χαραλαμπόπουλο τράκι, ρε. Πάρε ρε τράκι, Χαραλαμπόπουλο. Να πούμε λίγο για το να τελειώσω λίγο και αυτό που έλεγα για τον. Να ολοκληρώσω τώρα μετά την παρένθεση. Τελείωσε, Γιώργο. Για την ευρωπαϊκή μας εμφάνιση. Λοιπόν, τι με ενόχλησε εκτός από το ότι παίζει 4-4-2. Πάνε να παίξει 4-3-3 με τρεις κόφτες χωρίς κανένα δημιουργικό χαφ σε μια ομάδα η οποία είναι υποδιέστερη. Άρα σημαίνει ότι φοβάται. Ότι δεν είναι σίγουρος. Και εκτίθεται ακόμα και εκεί. Τα μπακ που υποτίθεται εφόσον δεν έχουμε δημιουργικό χάφ έπρεπε να ανεβαίνουν. Παραμένουν βιδωμένα σαν τα ανθρωπάκια του Σουμπούτεο, ξέρεις εκεί, τους έχουν βάλει τσιμέντο στα πόδια. Παραμένουν βιδωμένα πίσω. Κάνουν πάρτι εξτρέμ της άλλης της ομάδας. Και από ειδικά εκείνος ο Μόχα. Ειδικά εκείνος ο Μόχα, ναι. Πολύ ωραίο παιχτράκι εκείνο. Και ξαφνικά βάζει ένα παίχτη ο οποίος έχει μια ατομική ενέργεια και κάνει το αυτονόητο. Κάνουμε γκολ δηλαδή, έτσι. Δηλαδή δείχνει και ο ίδιος ο προπονητής αγχωμένος, δείχνει λίγο φοβισμένος. Κακό είναι αυτό για μένα. Υποτίθεται ότι ήταν σε μια ομάδα έτσι με αλήτικο πρωτάθλημα, ίδια νοοτροπία με εμένα. Μ' άρεσε το ότι ήταν στο Σέρβιο και το πρωτάθλημα, γιατί είναι σε μια γνώριμη νοοτροπία της Ελλάδος. Στην αλητεία, Βαλκάνια και αυτή. Ναι. Έτσι. Άμα χάσεις, χάνεσαι. Άμα κερδίσεις, είσαι θεός. Τις ξέρει αυτές τις ισορροπίες. Είναι μπαρούτο καπνισμένος για ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα. Φυσικά εννοείται ότι η ομάδα θέλει ενίσχυση. Έτσι δεν πάει πουθενά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάτι θα γίνει. Σε ποιες θέσεις πιστεύεις αυτή τη στιγμή ότι πονάει ο ΠΑΟΚ? Οπωσδήποτε ένα χαφ. Οπωσδήποτε. Χαφ λέγοντας ανασταλτικό, αμυντικό χαφ, δεκάρι. Χαφ είναι σχετικό. Ναι, χαφ είναι και το εξτρέμ. Ναι. Θέλει ένα δεκάρι. Δεκάρι. Θέλει ένα δεκάρι. Δεν μπορεί Ουάρτα... άλλος, Αλαράμπια που πήγε. Σαουδική Αραβία. Θέλει ένα δεκάρι. Και θέλει και ένα center back. Οπωσδήποτε. Και δεν θέλει μόνο αυτά, θέλει κι άλλα. Αλλά σε αυτά τα δύο για αρχή και βλέπουμε.
Αλλαγή το Μακ θες, ένα backup. Ή το Μακ θες μπροστά και backup για Μακ. Ή άλλον Μακ και τον Μακ back του αλλουνού Μακ. Όχι, ο Μακ τώρα back του αλλουνού Μακ δεν νομίζω. Πολύ βαρύ τον είδα, ρε Γιώργο. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα δεχτεί το ίδιο σου. Λέει, τι να δεχτεί, αλλά πολύ. Ήρθα να πάρω εδώ παιχνίδια για να παίξω με την Ήρθε να πάρει παιχνίδια, αλλά εκεί σου είχαν πάγκο να πούμε. Εντάξει τώρα. Σαλαμοκάσερο εκεί ο Μακ. Ζεμί, πολύ κολαράκι. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα τη κουκουβάγια. Ξέρω εγώ τώρα, πολύ βαρύ τον είδα. Ήταν και ο Μακ και ο Πρίγιοβιτ ήταν βαριά τα πόδια. Σαν τον Πρίγιοβιτ όλα τα φιλικά κάνει γκολ. Δεν βρήκε, δεν του δώσαν την μπάλα. Θα στρώσει μου ωραίο πάγκο. Πότε είναι το μάτσο εδώ επαναληπτικό, τώρα αυτή τη βδομάδα? Ναι, τώρα είναι full. Μεταξύ μας θα πούμε λίγο και κάτι. Αυτή τη στιγμή έτσι πως είναι οι ομάδες, απλά πάλι θα πάει για δεύτερο. Έλα ρε, θα περάσει τώρα αυτή την μπαμπαμ την ευκαιρία. Για μένα έχουν μείνει τρία μάτς διαδικαστικού χαρακτήρα. Η Ρεβάνς που είναι του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Ναι. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός με στοιχειώδη σοβαρότητα δεν θα έχει πρόβλημα. Με στοιχειώδη σοβαρότητα. Ναι. Και μετά είναι ο Πανιώνιος που είναι το πιο δύσκολο έργο. Μάλιστα. Αλλά είναι εφικτό. Το πιο δύσκολο έργο. Ναι. Δηλαδή δεν πρέπει με τίποτα να δεχτεί γκολ. Δεν νομίζω να φάει. Αν, δηλαδή, εγώ αν δίνω κάποια πιθανότητα στον Πανιώνιο, είναι 1-0, καμιά παράταση εκεί. Τέτοια ιστορία. Γιατί όχι, αφού μπορεί ο Πανιώνιος. Να το κάνει δηλαδή στην κανονική διάρκεια, το θεωρώ δύσκολο. Αν μπορέσει τα μουλοχτά εκεί να βάλει κανένα γκολ εκεί να το κρατήσει. Είναι δυνατός, λοιπόν. Ο 790, καλησπέρα από Γυψοχώρη Πέλα. Σας ακούω με γυναίκα τσιπουράκι την άποψή σας, γάβρο Ελλάδα και Ευρώπη. Πέτρος. Λοιπόν, Πέτρο, για Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει φουλάρει για μένα στην αρχή. Ο Βρούτος θέλει να πάρει τα 20 εκατομμυριάκια και πολύ καλά θα κάνει. Έχει φορμάρει την ομάδα του, τη τρέχει πολύ. Έδειξε και το παιχνίδι του με την Παρτιζάν. Την έπαιξε πολύ ανοιχτά. Έκανε ωραίες κινήσεις. Έβαλε γρήγορα τα στόπερ του. Και με την προσθήκη του Βούκοβιτς νομίζω ένα στόπερ δυνατό και γρήγορο θα έχει μια πολύ πιο γρήγορη άμυνα. Με Ρέτσο και Ρωμάο τριάδα πιστεύω. Θα την γυρνάει κάποια στιγμή την άμυνά του σε τριάδα. Μπροστά έχεις ένα Σιώπη ο οποίος κόβει, ράβει, ξυλώνει, δένει και λογαριασμό δεν δίνει. Δηλαδή το Σιώπη αν του βάλεις ένα άρωτρο μέσα στο γήπεδο μπορεί να στο οργώσει κιόλα, δεν νιώθει το παιδί. Πολύ καλό χαφ, πολύ καλό κόφτης. Μπροστά του η αποκάλυψη είναι ότι έχει τον Καρσελά, ο οποίος είναι ένας μάγος στο κέντρο και προς τα δεξιά την πτέρυγα. Ένας πολύ καλός παίχτης. Πολύ καλά πόδια, πολύ καλές τεχνικές, πολύ καλή κάθετη πάσα και πολύ καλή απελευθέρωση του χώρου σε overlap. Αλλά εκεί έχει και ένα Φιγκέρες, ο οποίος είναι λίγο παλαβός, αλλά έχει καλό πνευμόνι. Απ' την άλλη πλευρά, ο Κούτρης για μένα πολύ καλός παίχτης. Και ας λένε πολλοί ότι είναι μικρός. Μικρός δεν είναι, 22 χρόνια είναι μια χαρά, είναι το παιδί ταλεντάρα. Και ας λένε ότι αμυντικά, όπως λέει και ο Κώστας, ο φίλος μου. Λένε 22 χρονών για την Ελλάδα, είναι superstar τώρα. 22 χρονών. 22 χρονών στον Άγιαξ ήταν παλέμαχος. Μπράβο, αυτή η νοοτροπία πρέπει κάποιος μήνα να τελειώσει. Πιτσιρικά, 22, έτσι, 23, έτσι, 24. Αυτή η αηδία με αυτή την Ελλάδα, ρε παιδιά. Ναι. Δηλαδή, παίζει στον Άγιαξ 17 χρονών, σε λέει έτοιμο παίχτη, παίζει μέσα και παίξει. 22 παίρνει σύνταξη στον Άγιαξ. Λοιπόν. Τι να λέμε. Και να τελειώσουμε άλλες δύο προσθήκες. Εκεί μπροστά το Σεμπάν πάρει έναν ακόμα που νομίζω κάτι γίνεται στα σκαριά. Δεν ξέρω ποια μεταγραφή παίζει. Ο Εμενή και το φόρ σου πάρα πολύ καλό. Θέλει 3-4 παιχνίδια να αποκτήσει φόρμα ταχύτητα και να φορμαριστεί σε πνευμόνι. Ο Μπεν αποκάλυψη και από εκεί και πέρα έχουμε Ταχτσίδη που δεν είδαμε ακόμα, πιστεύω θα βγει αυτός γιατί είναι καλός παίχτης, παίζει με αίσθηκτο και πυγμή. Και από εκεί και πέρα ο Φουρτούνης, εντάξει τώρα ο Φουρτούνης είναι Φουρτούνης, μπορεί μέχρι το Δεκέμβριο να σε κάνει τρελά μπαμ και να φύγει. Από εκεί και πέρα εγώ πιστεύω ότι το πρωτάθλημα το έχεις νομίζω πάλι, αλλά δεν ξέρω πόσο θα κοντραριστείς φέτος. Γιατί και ΑΕΚ θα βγει καλή και ο ΠΑΟΚ πιστεύω με κανένα δυο κινήσεις. Και από Ευρώπη πιστεύω είσαι στάνταρ στους ομίλους του Τσουλού. Αυτά για Ολυμπιακό. Νομίζω σας καλύψαμε ό,τι έχουν να πούν τα παιδιά σπούνε. Εγώ πιστεύω ότι θα περάσει. Κάτσε να δούμε τι θα περάσει. Θα περάσει, θα περάσει. Εγώ νομίζω δηλαδή με αυτές τις ομάδες που έχει να. Ο 464. Ο Κουρμπάλη, Κουρμπάλη είναι φίλο, όχι Κουρμπάλη καταρχήν. Λοιπόν, για αυτόν τον ΠΑΟΚ είναι πολυτέλεια και στη Βαλτική Λίγκα η Αστάνα ήταν πολύ καλή ομάδα. Μυρωδιάδες λέει. Με αντιπάλους Κιμ και Τσεσεκά έβαζε 20 και 10 rebound. Λοιπόν, δεν έβαζε 20 φίλε. Εγώ είδα τα στατιστικά του. Είχε 12 πόντους μέσω όρο. Λοιπόν, τα στατιστικά του. Και δεν είπαμε ότι ο Κουρμπάλη είναι κακός παίχτης. Αλλά δεν είναι βόμβα. Δεν έπαιζε ούτε Ευρωλίγκα, ούτε έπαιζε σε καμιά ομάδα. Έπαιζε στην Αστάν από το Καζακστάν. Μάλιστα. Τώρα, αν εσύ και πριν δύο χρόνια στο Λαύριο, αν εσύ θες τώρα να τον παρουσιάσεις Τζόρνταν, δεν είναι ρε φίλε. Φέρε το Χαραλαμπόπουλο να σε πω, είναι βόμβα μεγατόνων για μένα. Ο Χαραλαμπόπουλος για τον Πάο.
Τζόνσον. Όχι ο Κρουμπάλι τώρα Κρουμπάλι. Βόμβα. Έλεω τώρα. Ρε παιδιά, ξέρει κανένα πόσο είναι αυτό ο Μπραντάου του που έφερε ο Λιβαδιακό με τον Πορτογάλο και τον Πράγμα. 36-37. Α, εγώ νομίζω κάνω 40 φεύγα είναι γιατί εντάξει ρε παιδί μου. Μπραντάου όνομα, είναι όνομα. Για το Λιβαδιακό, άσχημα είναι. Ναι, για το Λιβαδιακό είναι, αυτό είναι βόμβα για το Λιβαδιακό. Μπραντάου. Κρουμπάλι. Ναι. Έχουμε τίποτα άλλο μπασκετικό. Όχι. Λοιπόν. Μπάσκετ είπαμε τώρα αυτό, όλοι περιμένουμε το Eurobasket. Τέλεια. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Αυτό περιμένουμε. Γιατί οικειωγόμαστε, πιστεύουμε ότι το έχουμε. Μπορεί να μην έχουμε το star player. Τώρα θα μου πεις που πας με πεντάρι τον Πόγρι. Έρχεται πλήρης Γαλλία και πλήρης Ισπανία. Δηλαδή για μένα αυτές οι τρεις ομάδες είναι τα μεγάλα φαβορί. Δηλαδή εμείς, Ισπανία, Γαλλία. Ναι. Και η Ιταλία ακόμα βέβαια. Και Ιταλία αυτό δεν ήρθε. Τον Γκαλινέλη που του. Γκαλινάρη. Τράβηξε λίγο μπουνιά. Και τον έβγαλαν ότι είσαι στο χέρι του. Τελικά και καλά. Δεν ξέρω αν κατεβαίνουν στην Ιταλία όλοι οι NBAers που είναι εκεί. Μπελινέλη ή κάποιοι χταράδες εκεί πέρα. Ναι. Αλλά και οι Ιταλοί είναι πολύ δυνατοί. Δηλαδή, τώρα παίξαν ένα φιλικό, ρίξαν 60 πόντους διαφορά. Να δώσουμε καλησπέρα σε Γατούλα, παιδιά που μας ακούει. Γατούλα. Γατούλα, έτσι μας ακούει. Μας έστειλα μήνυμα, μας ακούει. Λέει, ακούει. Γάτα. Γάτα. Έχουμε και γάτες, μας ακούν και γάτες. Κεραμιδόγατα. Κεραμιδόγατα. Γίνεται και μπαξέ και περσίας. Ναι, και χτυρίζει και γούνα, μπαίνει και σε λάσπη αυτή η γάτα. Είναι δυνατές οι γάτες. Και ξέρεις. Και ξέρεις οι γάτες. Αυτός πως είπαμε τον Ιταλό που έριξε το διάρι στον άλλον. Καλινάρη. Αυτός καλός παίχτης και καλά ήταν. Ήτανε. Αυτό όνομα παλιό ήταν. Δεν είναι από το Στάρ αυτό. Ναι, αλλά Ανουμπουά έπαιζε. Ο Χάκετ θα παίξει με την Εθνική Ιταλία που είχε τον τραυματισμό με τον Ολυμπιακό. Μακρύ, έχει να παίξει πολύ καιρό ο Χάκετ όμως. Τον Ολυμπιακό τον βλέπω δύσκολα φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό. Βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός ενισχύεται ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να πάρει κι αυτό κανένα. Ακόμα νωρίς, εντάξει, ακόμα για τον μπάσκετ ειδικά, επειδή είναι και το Eurobasket στη μέση, είναι νωρίς. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είναι δηλαδή σαν να μιλούσαμε για ποδόσφαιρο και να έχει μουντιάλ, ας πούμε. Είναι νωρίς. Για μένα απογοήτευση είναι για αυτή την εθνική φέτος που έχει πολύ ψηλές προοδοκίες και πολύ δυνατό ρόστερ. Δεν έχει προπονήτη. Ναι, δηλαδή. Ρε παιδιά, τώρα Κώστα Μίσα που έχει να προπονήσει. Όχι, ρε Κώστα Μίσα. Πάνω από 10 χρόνια μπορεί να έχει. Εγώ το θυμάμαι στον Παπάγου, ρε φίλε, τελευταία φορά ήταν. Πανιόνιο. Πανιόνιο, Παπάγου. Παπάγου. Όταν ήταν ο Παπάγου εκεί με τους στρατηγούς προπονούσε τότε. Μίσα, δηλαδή. Εντάξει, είναι τώρα εκεί στα κλιμάκια να πούμε κάτι βίσματα αυτά. Είναι τώρα το ραβδί. Μισό λεπτό. Θα το κάνει τώρα ζάφτη. Ναι. Να κάνω λίγο μια ερώτηση. Κάνε δύο. Γιατί ακούω που λένε όλοι για βίσματα κτλ. Ποιο προπονητή να πάρει Εθνική Ελλάδα. Με δεδομένο του ότι ο Ιτούτης λέει όχι. Καταρχήν, Παναγιώτης Γιαννάκης. Άστο, αυτό είπαμε, είναι στη μαύρη λίστα. Μπαρτζόκας. Μπαρτζόκας. Λέω εγώ τώρα, εμένα μου αρέσει αυτό. Βέβαια. Πρόταση να κάνω στον Ιτούδη για τέτοιο. Αφού είπε όχι, είπαν οι Ρώσοι όχι. Ωραία, είπαν οι Ρώσοι όχι. Ποιον άλλο να σου πω. Σφερόπουλο. Σφερόπουλο ακόμα. Λέω εγώ τώρα. Γιατί όχι. Που είμαι λίγο σαν για μπάση. Λέω ονόματα τυχαία, λίγο τα ξέρω. Βάλε έναν ελπιδοφόρο ακόμα και από τα ψηλοβίσματα να είναι. Δηλαδή, έχω σούμε το Λιμιάτη που είναι χρόνια εκεί πέρα. Α, μπράβο. Ελπιδοφόρο είναι γιατί αυτό το παιδί πρέπει να πάρει κάποιες ευκαιρίες. Μαζί με τον Παπαθεωρό δώρο του στου μικρού. Εντάξει, ίσως είναι ανέτοιμο ακόμα. Αλλά τουλάχιστον τώρα Κώστας Μίσας ρε φίλε. Τον Παπαθεωδόρο τον ετοιμάζουν για επόμενο προπονητή. Θα δουν τι θα κάνει τώρα στον ΠΑΟΚ. Που είναι μια φανέλα χύψη ρε παιδάκι. Κοίτα, για μένα φέτος ο ΠΑΟΚ πρέπει να διεκδικήσει τετράδα. Τι είναι πια τετράδα. Να διεκδικήσει τετράδα. Τετράδα είναι δεδομένη έτσι κι αλλιώς. Η τετράδα είναι κλεισμένη από τώρα. Ποια είναι η τετράδα δηλαδή. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Άρης. Και ο Άρης μέσα. Βέβαια. Λες, ε. Ίδιο μπάτσο θα έχουμε φέτος. Ναι, γι' αυτό. Δεν πιστεύω ότι θα έχει μια φανέλα ο Άρης, μια δυναμική. Καταρχήν οι Αργιανοί θα πηγαίνετε στο μπάσκετ και ομάδα να μην έχετε. Αυτό είναι μόνο σίγουρο. Θα κάνετε 6.000 κόσμο. Θα έχετε και το Γιαννάκι. Ειδικά άμα και έτσι πως θα πάτε στην μπάλα που τα πάτε από το κακό στο χειρότερο. Για πες μου λίγο, σαν να παίξω σαν ουδέτερο στην ομάδα φέτος το ρόστερ που έχει ο Άρης, πώς το βλέπεις για άνοδο. Ξέρω εγώ. Δεν εμπνέεται εμπιστοσύνη διοικητικά. Δεν εμπνέεται εμπιστοσύνη. Αυτά τονίζουμε εμείς. Και κυρίως δεν εμπνέεται εμπιστοσύνη και με την επιλογή του προπονητή. Κουράσανε τον κόσμο, Γιώργο, όλοι οι διοικούντες. Τον κουράσανε. Τον προπονητή του Πανεγιάλιου, ας πούμε. Μπαϊλτίσανε, τον μπαϊλτίσανε. Μου αρέσει η φάτσα του έτσι. Λίγο αγριάνθρωπος, όπως για την κατηγορία. Έχεις δύο αγριάνθρωπους μέσα στον πάγκο εκεί πέρα. Το μυροφωνεί, το σπανό, εκεί μόνο που τους βλέπω εγώ και γυαλίζει το μάτι τους. Καλά είναι, φέρε και ένα Σταύρο Λαμπριάκο εκεί. Βάλτε να στον πάγκο εκεί πέρα. Βάλτε να παίξει καλύτερα. Κοίταξε το ρόστερ του Άρη είναι στημένο για Super League. Για μένα είναι πολύ καλό το ρόστερ. Μπορεί να σταθεί.
Μπορεί να στα δει και για Super League. Είναι να γίνει μια ομάδα συμπαγής. Κάποιοι, εντάξει, κάποιοι παίχτες εκεί, κάποια γερόντια φύγανε που έπρεπε να φύγουν. Ναι, έτσι, καλά κάνανε, δεν γινόταν αλλιώς. Ήρθαν κάποιοι παίχτες ψημένοι για την κατηγορία. Ψημένοι για αυτή την κατηγορία. Ναι. Όχι ότι είναι τίποτε. Όχι ότι είναι τίποτε αμάν και πώς, αλλά. Είναι καλοί αθλητές σε σύγκριση με τους περσινούς. Ναι. Είναι αθλητές καλοί. Η πλάκα είναι ότι δεν ξέρουμε ακόμα και ποιες είναι ομάδες της Β' Εθνικής, έτσι. Καλά, αυτό που το πας. Είναι ότι πολλές ομάδες έχουν προβλήματα, άλλοι με τις άδειες. Θα παίξουν, δεν θα παίξουν. Πασαραϊκός θα παίξει, δεν θα παίξει. Ο Ηρακλής είναι να παίξει, αλλά δεν έχει. Ο Αγροτικός έπεσε, νομίζω. Ο Αγροτικός το ρίξανε για. Άσο, για να γίνει καθάρι. Καλό Οκτώβριο το πρωτάθλημα της Β'. Θα οι Δευτέρα αθλητές, τι προγραμματισμό θα κάνουν από Δόξα Δράμας και αυτή. Brand. Άντε δώσε time out και μετά να διαβάσω μήνυμα. Πάμε time out αφού μιλάμε για μπάσκετ. Πάμε Brand Pitt time out. Ο 723 μας στέλνει Βασίλη, λέει τον Αντετοκούμπο τον πήραμε για ξύλο και άμυνα του Σάββανου, έτσι, ο Παναθηναϊκός είναι ο φίλος. Ο Χαραλαμπόπουλος θα παίξει δανεικός για να πάρει ψυχολογία. Θα έρθω να τα πούμε και από κοντά. Αντώνης Βέριαν, στέλνουμε χαιρετίσματα στον Αντώνη. Άμα θες ξύλο και άμυνα, πάρε μένα ρε φίλε. Τι δεν πάρει το ξύλο και άμυνα. Μετά θα έρθω να παίξω εγώ τώρα. Απλά ρε φίλε, να πάρει ψυχολογία. Δηλαδή το παλικάρι τον Χαραλαμπόπουλο έχει πάρει κάποιες ευκαιρίες στο παρελθόν. Αλλά δεν ξέρω, την περασμένη χρονιά τον εξαφανίσαν εκεί πέρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ενώ τις προηγούμενες δύο χρονιές που ήταν και μικρότερος ακόμα, έπαιρνε, τον ξεκινούσαν κιόλας και πεντάδα σε πολλά. Οπότε θέλω στον Άρη αυτό. Δηλαδή να πάρει ψυχολογία. Καταρχήν ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσεις ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ναι. Αλεξάνδριο και Πειλαία, μπορεί να παίξει στο πρωτάθλημα, έχει ή τουλάχιστον 15 μάτς εύκολα. Άνετα. Θα μπορούσε να πάρει και λεπτά πολλά και ψυχολογία που λες. Mm. Για ποιο λόγο να δοθεί δανεικός και να μην τον βάλεις με το Λαύριο, να μην τον βάλεις με χίλιες δύο ομάδες που είναι της πλάκας και να πάρει το παιδί χρόνο συμμετοχής. Ναι ρε φίλε, εννοείται. Μια χαρά. Εγώ του Χαραλαμπόπουλου το θέλω στον Άρη πάντως. Τι καλά καημάκι είναι ο Χαραλαμπόπουλος. Τον Καβαδά, ποιον είχε πέσει. Καβαδά, να πούμε. Ναι. Πεντάρι, εντάξει. Άλλη... Πεχλιβάνη, να πούμε. Να παίζει εκεί με τα λάδια, τα κουσπέτια στα πανηγύρια που παλεύουν. Θυμάστε, ρε παιδιά. Πασαλεύονται με λάδια. Ο φίλος Γιάννης της εκπομπής λέει: Στέφανε, αν πάρει ο Πάουκ χαφ και αμυντικό, θα μπορεί να παίξει 4-4-2. Φυσικά και θα μπορεί. Αν πάρει ο χαφ 10 εκατομμύρια και άλλα 10 εκατομμύρια ένα στόπερ, θα πάρει και το πρωτάθλημα, εννοείται. Αν πάρει ένα Πύρλο στα 28 του και ένα Μαλτίνι στα 26 του. Θα σηκώσει και το Champions League, όχι μόνο το πρωτάθλημα. Πάρε ένα back γρήγορο, σε το για το φίλο, ένα center back για να παίξει σε ένα 2 γρήγορο που να μπορεί να κατεβάσει την μπάλα. Αυτή τη στιγμή έχουμε αργούς back που δεν μπορούν να κατεβάσουν. Φέρε ένα Μπρούνο Τσιρίλο, η μπάλα στα ΤΕΗ κατευθείαν. Ναι, ακριβώς. Μπάλα κορδελιό, απελευθέρωση. Μόνο κατηλιά. Πω, ο Μπρούνο. Πάμε. Oh, τώρα ήθελε χαφ, τώρα θα βλογήσω λίγο για την παλιά ομάδα. Έτσι, ευλογία. Τι που να είναι αυτή, τώρα. Νάτσο Γκαρσία, πού να βρουν. Ρίκι Φατί, πού να βρουν τέτοιου παίχτε τώρα. Βρίσκονται αυτοί. Τέτοια αμυντικά χαρτελή που έπαιζε ο Μπάγκερ στο 4. Τιάγκο Τσεντίλε. Τιάγκο Τσεντίλε, θυμάσαι. Τόνι Κάλβο. Τι γίνονταν εκεί πέρα. Χρονιά εκείνη ήταν, δεν ήταν που είχατε αποκλειστεί τη Σλόβα Μπελούμπο. Τότε του είχατε αυτού. Σλόβα Λίμπερετ. Όχι, Λούμπο, με Λούμπο. Α, με την μπάλα καντήλα θυμάσαι που είχε πάει. Πω, η μπάλα 20 μέτρα ψηλά, άλλο έφτιανε το κεφάλι του, το καπέλο να δει, κατέβαινε η μπάλα. Βρε καράμπελα! Πάντα υπάρχει ένα καράμπελα. Πάντα υπάρχει ένα καράμπελα. Δεν είναι άδικη και παροιμία. Πάντα υπάρχει ένα καράμπελα. Σοφή παροιμία για του καράμπελα τέλο πάντων. Είναι κρίμα γιατί ο συγκεκριμένο παίκτη έχει φάει κλωτσίδι, κόντεψε να του σταματήσει την καριέρα και το τι κράξιμο τρώει. Ναι. Χαιρετίσματα στο φίλο μου, το δάσκαλο Δημήτρη Μπουρουτζούδη, με την Χριστινούλα που μου στέλνει και φυλάει λέει, το καμάρι μας εκεί πέρα που την προπονεί. Λοιπόν, ο φίλος ο 779, ποδοσφαιρικά, σχεδόν ποτέ ο Άρης δεν είχε έτοιμο ρόστερ από τέλη Ιούλη. Έχει περάσει η φιλοσοφία Μυροφορίδη Σπανού και ο Άρης θα είναι σοβαρή ομάδα. Εντάξει, σίγουρα οι μεταγραφές εξπρές γίνανε στον Άρη, υπήρχε δηλαδή έτοιμο πλάνο από πριν από τον Μυροφορίδη. Εντάξει, ο Μυροφορίδης για αυτή την κατηγορία ξέρει τη συνταγή. Εμείς θέλουμε να ξέρει την άλλη τη συνταγή που δεν είχαμε πέρυσι. Που την είχε η Λαμία και ο Απόλλωνας Σμύρνης. Εκείνη τη συνταγή θέλουμε να έχουμε και να τον παραδεχτώ. Και δεν θέμα του να πάω σε μερικές έδρες. Είναι θέμα του πρόεδρου. Να βλέπω κάτι χέρια των αμυντικών εκεί να κάνουν κάτι βόλιο, κάτι τέτοια. Ναι. Κάτι κάνα 0-2 από το ημέρα. Αυτά θέλουμε να δούμε εμείς τώρα. Επειδή είναι ωραίος άντρας. Τι?
Επειδή είναι ωραίος άντρας ο Μυροφοδίδης, θα το κάνω. Όχι, ρε φίλε. Γι' αυτό σου λέω ότι θέλω τον πρόεδρο εκεί, λοιπόν. Στο ημίχρονο να πας δημόσιες, μαζί με τον καφέ, κανένα μπακλαβά για το καφέ. Στο ημίχρονο. Να γλυκαθούν τα παιδιά. Πίνετε σκιάτο ο καφέ. Βέβαια. Πίνετε σκιάτο εκείνο ο φαρμάκι ο καφέ. Έπαινε ο Ραούλ Μπράβο σκιάτο καφέ, στεναχωριόταν στο ημίχρονο η μπάλα κόρνερ. Κάτσε ρε Ραούλ τώρα, πώς θα γίνει. Μπραντ. Ναι. Χαλκιδική θα πας, Μπραντ. Θα πας, Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει και εσύ. Δεν πιστεύω να πηγαίνει σαν τα πρόβατα Παρασκευή, απόγευμα με Κυριακή βράδυ. 5 ώρες πήγαινε, 7 ώρες έλα. Λύκος, αφού είναι λύκος ρε αυτός. Γουλφ. Εμείς επειδή έχουμε λίγο και το τουριστικό, όταν τα ακούω αυτά, ρε, αυτά τα Σαββατοκύριακα στην Χαλκιδική, 5 ώρες πήγαινε, 7 όλα, 12 ώρες. Θέλει να ξεδώσει ο κόσμος. Που πηγαίνω εγώ όσο πάω Θεσσαλονίκη, Μάλιτς, Αυστρία, στις Αυστριακές Άλπες, κάνει ο άλλος πήγαινε έλα Χαλκιδική, ρε φίλε. Το Βασίλη και στις Άλπες για σκύπα. 12 ώρες. Τι παιδί να δω, ρε. Θεσσαλονίκη, Μάλιτς. Κορίτσια, Βασιλάκη, σας τα ακούω, σορμάτε, κορίτσια, πρίκα, φάγονται. Περνάμε διαδοχικά. Σκόπια, Σερβία, Κροατία, Ισλανδία και τέτοια. Το Google της Χλίδας, Κατζινάκος, εντάξει. Ορμάτι, κορίτσια. Χρήμα φάγω του, παιδιά. Θα κάνουμε κλήρωση και στην καφετέρια, ένα ταξίδι. Όποιοι έρχεστε εκεί, στη Μαρμίτη, θα κάνουμε ένα ταξίδι. Στο μαγευτικό τσομλέκτερι. Έτσι ακριβώς. Στο πεντάστερο ξενοδοχείο απέναντι με θέα τη Τρίγλια. Πρωινό δάει γιουφκάδες. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό γιουφκάδες? Αν πας στη Ρόδο, δεν θα ακούσεις κανένα να λέει σαν τη Ρόδο δεν έχει. Αν πας στην Κρήτη, δεν θα ακούσεις κανένα να λέει σαν την Κρήτη δεν έχει. Μόνο η δική μας, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ναι ρε φίλε, ξέρεις πουθενά αλλού να κάνεις. Γελάει ο κόσμος δηλαδή. Να κάνεις διαδρομή 50 χιλιόμετρα σε 7 ώρες. Πώς δεν έχει, σαν την Χαλκιδική δεν έχει, ρε φίλε. Εννοείται. Θα πούμε λίγο για τα πιο πιτσιρίκια που δεν το γνωρίζουν. Εμείς σαν πιο μεγάλοι. Το σαν την Χαλκιδική δεν έχει έγινε από τότε που γνωστή τηλεπαρουσιάστρια μεγάλου αθηναϊκού καναλιού πήρε βίλα στο Πευκοχώρι, νομίζω. Δεν ξέρω, κάπου εκεί πέρα τέλος πάντων. Και βγήκαν όλα αυτά, τσάο, εσπρέσο λοιπόν κτλ. Και ξαφνικά θυμηθήκαν τη Χαλκιδική. Μετά άλλος γνωστός παρουσιαστής, μεγάλος Θεσσαλονικιός, που κάνει σατυρικές εκπομπές και τα λοιπά. Εντάξει, το μαγαζί. Σαν τη Χαλκιδική κι αυτός, είχε άποψη για τα πάντα, ειδικά όταν έπιασε και φωτιά. Χαλ! Δεν μπορώ να καταλάβω βέβαια για τις σκουριές γιατί δεν είχε άποψη. Τέλος πάντων, μην το πάμε εκεί το θέμα. Χαλ! Σημασία έχει ότι σαν τη Χαλκιδική κι αυτός δεν έχει. Και ξαφνικά λοιπόν βγαίνει ο Θεσσαλονικιός, ο οποίος πριν 20 χρόνια τη μεγάλη Πασοκάρα είχε σπίτι και τον έλεγε 15 μέρες θα πάω στο σπίτι της Χαλκιδική και έλεγε σιγά μη χαλάσω την άδειά μου για τη Βρωμοχαλκιδική. Τι να πάω να κάνω εγώ εκεί πέρα. Και τώρα ξαφνικά δεν έχει φράγκα. Ο συγγενής, λέει σαν τη Χαλκιδική δεν πεθερός, έχει. Πεθερά, ο οποίος, αυτός που πάει στη Χαλκιδική, αυτός που πάει στη Χαλκιδική πριν από 10 χρόνια όποιον πήγαινε στην επανομή τον έλεγε γύφτο, χωρίς κουλτούρα, χωρίς γούστο και τι πάει εκεί και ξαφνικά τους βλέπεις όλους στην επανομή και θαλασσάρα η επανομή και τι ωραίο περνάμε στην επανομή και σούπερ στην επανομή. Εγώ δεν λέω, ανάλογα με το Βαλάντιο θα πας. Και αν δεν έχεις, δυστυχώς δεν πας πουθενά. Αλλά μην βγαίνεις τώρα και κάνεις ρε παιδάκι μου το λαπά τον κάνεις αστακό. Εντάξει. Αυτό ρε φίλε πάντως γιατί φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Σε ποια χώρα του κόσμου διανοείς δηλαδή που έχει ο άλλος να έχει σπίτι για αυτόν, για το παιδί του και εξοχικό. Πάντα. Δηλαδή, αυτό εσύ το θεωρούσες για μια χώρα που δεν παράγει. Για μια χώρα που δεν παράγει, που δεν έχει βιομηχανία, που εκτός από τον τουρισμό που φέρνει κάποια πολύ ικανοποιητικά έσοδα, που δεν έχει παραγωγή αυτή η χώρα. Το θεωρείς φυσιολογικό να έχει ο άλλος σπίτι για το παιδί του. Εξοχικό. Και μπορώ να σου απαντήσω και το γιατί. Και εγώ θα σου απαντήσω. Και εγώ μπορώ να απαντήσω πρώτα Στέφανο. Εγώ είναι πολύ απλή απάντησή μου. Παίζουν μια χώρα στον κόσμο που είχε Πασόκ. Αυτή είναι η απάντηση. Λοιπόν, τελειώσαμε. Εύστοχο. Η δουλειά πάει πιο πίσω από το Πασό. Ναι. Καταρχήν. Οπα, να σας θυμίσω, όχι, δεν λέω, δεν θέλω να κατηγορήσω. Θέλω να κατηγορήσεις τώρα. Εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι αυτή τη στιγμή να μην ξεχνάμε ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ξαφνικά εμφανίζεται το φαινόμενο της ιδιοκατοίκησης μόνο στην Ελλάδα. Σωστό. Η Ελλάδα που υποτίθεται ότι είναι η χώρα της κρίσης έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης παγκοσμίως. Σωστό. Είναι γεγονός ότι τότε εγώ δεν υπάρχει πουθενά, του, δεν είχαν να δω. Το μόνο πράγμα που είχαν να δώσουν στον κόσμο ήταν γη.
Δηλαδή όλοι γκρεμίζανε τις μονοκατοικίες και χτίζαν σπίτια με τους εργολάβους και με αυτά. Στην Αγγλία, κανένας εγώ από αυτούς που ξέρω δεν έχει δικό του σπίτι. Στην Σουηδία το ίδιο, στις πολύ προηγουμένες χώρες. Πουθενά. Γερμανία στιγμή, και καλά, η μοναδική περιουσία λοιπόν ενός Έλληνα είναι το σπίτι. Ακριβώς επειδή δεν παράγει, δεν μπορεί να έχει λεφτά να κάνει κάτι άλλο. Είναι ένα κομμάτι γης που δεν έχει μόνο σπίτι. Το κακό είναι τώρα ότι πάει να χάσει και το σπίτι, έτσι. Τώρα πάει να χάσει και το σπίτι. Αυτό είναι το κακό. Γιατί το σπίτι χάνεται δυστυχώς αρκετά εύκολα. Αυτά για τη Γερμανία που την πενεύουν και το ένα και το άλλο. Αυτά είναι όλα παραμύθια της χαλιμάς. Ο άλλος βγάζει ένα καλό μισθό και απλά έχει. Στη Γερμανία αλλάζει ο άλλος κάθε χρόνο το αυτοκίνητό του. Έχουν αυτό το χουί. Και έχουν μια στέγη, ρε παιδί μου. Δεν είναι αλλάζουν κάθε χρόνο το αυτοκίνητό του εκεί πέρα. Έτσι. Έχουν, δεν εντάξει, υπάρχει ιδιωτική άλλη ποιότητα ζωής. Στην Γερμανία δεν υπάρχει ιδιοκατοίκηση. Πουθενά. Ούτε, δεν υπάρχει ούτε, δηλαδή στον, το 10% δεν έχει. Ένα μικρό ποσοστό. Και είναι πανάκριβα να έχεις δικιά σου κατοικία. Είναι πολύ ακριβή. Υπάρχουν όλα αυτά μεγάλες εταιρείες. Μπράβο. Που έχουν και τα ενίκια του τα ακριβά. Είναι αλλιώς το μοντέλο το ελληνικό και γενικώς έχουν τον κόσμο εκεί όπως τον θέλουν στη Γερμανία. Είναι αλλιώς το μοντέλο. Τα στρατιωτάκια δουλεύουν τα 12 ώρα τους, παίρνουν ένα καλό μισθό και έχουν για να ζήσουν αξιοπρεπώς. Αξιοπρεπές θα τα ζουν αυτό, αλλά μέχρι εκεί. Μάλιστα. Εκεί δεν υπάρχει ούτε επιχειρηματικότητα, ούτε ιδιοκατοίκηση. Ούτε συνδικαλισμός. Αυτό είναι καλό. Το δυστυχώς δεν ισχύει που λέτε. Εκεί ακριβώς υπάρχει συνδικαλισμός. Συνδικαλισμός, αλλά με ποια την έννοια. Την καλή έννοια. Δουλεύουν όμως συνδικαλισμός για απεργία. Η Μέρκελ πώς τη βλέπει στη φάτσα της να σηκώνει πολλά από συνδικαλισμούς και πώς την είδε στη Μέρκελ. Και το Σόιμπλε και τον άλλο στο κόμμα. Του τέτοιο να πούμε. Εγώ δεν τους βλέπω να σηκώνουν και πολλά αυτά. Του έχω δει και στις απεργίες και σε όλα αυτά που κάνουν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα δυστυχώς ήμασταν από τη μια άκρη στην άλλη. Δηλαδή. Έμπαινε μέσα ρε παιδάκι μου το αφεντικό και ο άλλος καθότανε με την εκάστοτε χύψη εφημερίδα στο χέρι και έλεγε με προστατεύει το συνδικάτο. Και τώρα αυτή τη στιγμή φτάσαμε στο άλλο άκρο. Να μπαίνει μέσα το αφεντικό και να υδρώνει μη σε απολύσει γιατί δεν θα έχει κανένα δικαίωμα. Κανονικά. Δεν φτάσαμε, ναι, δεν φτάσαμε δηλαδή ποτέ στη μέση. Ήμασταν από το ένα άκρο, δυστυχώς πήγαμε στο άλλο. Δυστυχώς, πολύ δυστυχώς, διότι τα χρόνια γίνανε πολύ δύσκολα. Αυτό που λες για τον τουρισμό, η άποψή μου την έχω ξαναπεί. Ο τουρισμός είναι ουσιαστικά μια πόρνη πολυτελείας. Έτσι, δηλαδή όλες οι χώρες οι οποίες έχουν τουρισμό, πεινάει ο κόσμος. Όλες δηλαδή οι μεγάλες τουριστικά χώρες, οι περιβόητες τουριστικές. Η Τσεχία, ας πούμε, που βασίζεται στον τουρισμό, είδατε μισθούς έχει. Για να μην μιλήσω για κάτι Μπαλί, Χαβάη και τα λοιπά που παίρνουν 1,5 δολάριο και τέτοια. Tragic. Tragic. 703 έχεις δίκιο με αυτή τη διαφημιστική. Πάρ, ναι, έχεις δίκιο. Τι να κάνουμε τώρα, αλλά μας κρατάει εδώ να πούμε για να μας ακούσει. Τι να κάνουμε τώρα. Πληρώνει. Έτσι, πληρώνει. Ένα λαγωνικό της εκπομπής. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε ολόκληρο. Ναι, δεν μπορούμε. Αλλά είναι ωραίο. Πάρ, ένα λαγωνικό της εκπομπής στέλνει, λέει ότι το δώρο ήταν στην Άφητο εκείνη, σαν τη Χαλκιδική, δεν έχει τη παρουσιάστρια. Στην Άφητο. Ρεπόρτερ, έχουμε και ρεπόρτερ. Ρεπόρτερ από παντού κάνει αυτή την εκπομπή. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Κάνε ρε. Για Χαλκιδική. Ποιο μέρος της Χαλκιδικής πιστεύετε ότι έχει την καλύτερη θάλασσα? Αρναία. Όχι, λύνε το Άγιο Βασίλη, ρε. Λοιπόν, παιδιά, ειλικρινέστατα, σαν το δεύτερο πόδι, τέρμα γωνία κάτω δεν έχει. Δεν έχει. Από Σάρτη κάτω, Αρμενιστή, Καλαμίτσι και αυτά. Για μένα. Επειδή πηγαίνω κάθε χρόνο, έχω γυρίσει και τα τρία πόδια, μέχρι κοντά Άγιο Όρος έχω φτάσει και έχω ορμήξει σε παραλίες. Εντάξει. Αλλά για να γουστάρεις βοτσαλάκι ή ψηλή άμμο συγκεκριμένα δεύτερο πόδι, κάτω Καλαμίτσι. Συμφωνώ, αλλά το μόνο που έχω να πω είναι ότι είναι γεγονός εκεί προς το Ξενία, όπως λέγεται, ναι, ναι. Το ξενοδοχείο εκεί προς το Παλιούρι. Το πρώτο πόδι είναι πολύ δυνατό. Είναι, όντως. Πρέπει να κατεβείς μόνο εκεί κάτω. Έχεις δίκιο. Γιατί όλα τα υπόλοιπα έχουν χτίσει, έχουν κάνει, έχουν ράνει, τα έχουν κάνει μπάχαλο. Μιλάω για προσωπικά, έτσι από 35 ναι. χρονών και άνω που ξέρεις. Καλά, τώρα. Ναι, εντάξει. Άμα θέλω τζερτζελέ, πάω ρε παιδί μου, πρώτο ναι, πόδι. Ναι, εννοείται. Ναι. Ναι. Και στο δεύτερο πόδι, για να πάω στον Αρμενιστή, χαμός γίνεται. Ναι. Εννοείται. Εγώ, ας πούμε, φέτος πήγα διακοπές τη μια εβδομάδα, πήγα στη Ρόδο. Πήγες? Ναι. Πήγες κιόλα. Να είναι καλά τα μέλια, να είναι καλά το λογιστή. Να καλά εδώ. Η Ρόδος ανταποκρίνεται στη φήμη που έχει, γιατί έχω ακούσει δίστατη απόψη, έτσι. Καταρχήν στη Ρόδο τι έγινε. Είναι υπερτιμημένη. Θα σου πω. Εγώ πήγα στο Φαλιράκι. Δεν είδα ούτε έναν μεθυσμένο, ούτε όλα τα παλιά αυτά που γινόντουσαν. Το φοβόμουν αυτό, αλλά ευτυχώς δεν έγινε. Γιατί αυτό γιατί. Γιατί μου είπαν αυτοί εκεί που έχουν τα ενοικιαζόμενα ότι με τις φασαρίες που γίνανε στην Τουρκία, οι τιμές των γκρουπ, επειδή όλοι γυρίσαν προς τα δω, ανέβηκαν κατακόρυφα. Και δεν μπορούσαν αυτού του είδους οι φοιτητές, οι έτσι. Η φτηνοκατάσταση να πάει. Η φτηνοκατάσταση να έρθουν εδώ πέρα. Και επειδή έτσι, ανεβήκαν οι τιμές, ήρθε άλλο target group. Ναι, μα είχε αρκετά μεγάλες λύσεις. Καταρχήν η Ρόδος είναι το μοναδικό νησί από αυτά που μου λέγανε ντόπιοι που μιλήσα. Έχω μια φίλη μου εκεί που έχει παντρευτεί ντόπιο.
όπου όταν δεν έχει τουρισμό τρεις μήνες δεν κάνουν άλλη δουλειά. Δεν είναι δηλαδή όπως στη Χαλκιδική που λέει ο άλλος έχει τα ζώα ή έχει τα μπέλια ή έχει το... Δεν κάνουν απλά τίποτα. Περιμένουν από τον Νοέμβριο να έρθει ο Μάρτιος για να ξανανοίξουν, γιατί βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Είναι ένα... λογικό είναι αυτό. Ναι. Δηλαδή ένα ξενοδοχείο ή μια επιχείρηση, ένα καλό εστιατόριο, ένα καλό καφέ, ένα καλό beach bar, αν δουλέψει σε full ρυθμούς τρεις μήνες, εγώ σου λέω, σε ζώνα να έχει φουλάρισμα, θα βγάλει τα λεφτά του. Βγάζουν πολλά λεφτά. Το καλό για μένα για τη Ρόδο τι μου άρεσε. Καταρχήν, η Ρόδο σαν πόλη είναι αδιάφορη. Τιμές θέλω να μου πεις, θάλασσες, είχε καλές θάλασσες. Ναι, κοίταξε, τιμές... το μόνο καλό, οι τιμές καταρχήν είναι πανάκριβοι, δεν το συζητάμε. Πανάκριβες, έτσι. Ίσως είναι από τα πιο ακριβά νησιά. Με διαφορά. Ρόδο θες. Ναι, Ρόδο δηλαδή και Μύκονο και κάτι και πάλι. Είναι από τα πιο ακριβά. Δηλαδή να πας σε ένα εστιατόριο να φας. Τι θα, ένα άτομο, ξέρω εγώ, πόσο έγινε το άτομο. Το άτομο θα σου βγει κοντά στο 20 στην καλύτερη περίπτωση. 20 normal είναι, ρε φίλε. Στην καλύτερη περίπτωση. Είναι normal. Χαρτοπετσέτη, ψωμί και νερό. Αυτό είναι. Στην καλύτερη περίπτωση. Ψωμί και νερό 20 ευρώ. Στη Σαντορίνη. Σαντορίνη έχει. Αστακό γιουβέτσι. Τι. Ωρα και εσύ τι πήγε να κάνει. Εγώ σου είπα στην καλύτερη περίπτωση. Θα πα κάνω σουβλάκι τώρα. Όπου είχα πάει σούβλα να φάω. Όπου είχα πάει πέρυσι. Πήγα σταλμένο. Δεν πήγα εγώ. Επειδή έχω την εμπειρία λόγω τη δουλειά μου. Το πρώτο πράγμα που έκανα. Μόλις ενοικίασα εκεί πέρα ένα αυτοκίνητο. Α, ενοικίασες. Λοιπόν, λέω, παιδιά, πού θα πάμε για θάλασσα, πού θα πάμε για φαγητό, να μην μας πιάσουν και τον πισινό. Να και πιάσουμε να μόνο και εμείς. Ναι, μόνο εμείς να πιάσουμε. Λοιπόν, τίποτα πιο έκλεκτο. Πήγα σε πέντε μέρη σταλμένος και τη βγάλαμε μια χαρά, πολύ λογικές τιμές. Εντάξει, ρε φίλε, πολύ σταλμένος. Μια αλακάρτα πήγες, έτσι. Ή αν δεν έχεις άτομο, θα πας στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου να ρωτήσεις, θα πιάσεις. Και κυρίως να βρεις άτομα της πιάτσας για να μάθεις πού πρέπει να πας. Άμα πας κουτουρούσα τουριστικά, την πάτσεις όποιο μέρος και να πας. Εγώ δεν θα ξεχάσω. Λέει ο άντρας αυτής της φίλης μου, της λέει ότι πήγα στο τάδε μέρος για να μην κάνουμε και δυσφήμιση. Στο τάδε. Όπα. Ναι. Στο τάδε. Έχουμε τηλέφωνο. Θα τα πούμε. Λοιπόν, μισό λεπτό, Γιώργο. 2-31-0-90-90-90. Πάρετε εσείς, τελειώνει ο Γιώργος και όταν μαζευτούν. Και τα μηνύματα, δώσε ρε Στέφανε και τα μηνύματα. Τα μηνύματα χαλαρά, ωραία. 9.55 και ενώ 54.340. Στέλνετε τι θέλετε να πείτε, άμα είστε ερωτευμένοι, άμα είστε φάτε καμιά χιλόπιτα, άμα σας χώρισε η γυναίκα και πάτε μόνοι σας στη Χαλκιδική που το θέλετε και όλο αυτό. Ή λοιπόν, άμα χωρίσετε τη γυναίκα και πάτε. Φίλος 845 και επίσης δεν υπάρχει μεγαλύτερη μούφα από το σαν την Ελλάδα δεν έχει. Το ακούμε κάπου στην Ανδαλουσία, στην Ισπανία αυτό, στην Ιταλία, σε κανένα Μαϊάμ και ρουλιάζουν από τα γέλια. Δεν γελάτε παιδί. Μας. Καλά ρε φίλε τώρα και εσύ είπες Μαϊάμι και Ισπανία και ξέρω εγώ, εντάξει. Είπες, είναι όμως από τους καλύτερους τουριστικούς τόπους. Η Ήμπιζα και το ένα. Εντάξει, τώρα είναι, με συγκρίνεις με αυτά. Η Ήμπιζα, η Ελλάδα. Άμα πεις στο Μαϊάμι, σαν την Ελλάδα δεν έχει, θα γελάς κάθε πικραμένος. Εξαρτάται, μην το λες. Μια μακριά παραλία, όχι. Εντάξει, φίλε. Συμφωνώ. Άλλη ομορφιά η μία, άλλη η άλλη. Εντάξει, εντάξει. Και αυτό που ήθελα να πω λοιπόν για τη Ρόδο είναι ότι πάω σε ένα μέρος. Παίρνει τηλέφωνο η φίλη μου για να βρεθούμε με τον άντρα της. Μου λέει να έρθω από την παλιά την πόλη κτλ. Μου λέει που είσαι, λέω εκεί. Και μου λέει τι πήγες, λέει, μπούφος, κάπως άλλο το είπε. Ναι. Μπούφος είσαι και πήγες εκεί. Αμα. Και ακόμα τον άντρας τα λέει, δεν είναι μπούφος, τουρίστας λέει είναι. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Πάντως το μόνο εμένα αυτό που μου άρεσε στη Ρόδο είναι ότι έχει και αρχαιολογικό στοιχείο να δεις και την παλιά πόλη που είναι σε στυλ βενετσιάνικο και ελληνικό. Αυτό με τους υπότες εκεί πέρα και τα σπαθιά και αυτά, τι σχέση έχουν με το αρχαιολογικό αυτό. Περίμενε. Αυτό δεν είναι αρχαιολογικό. Μα αυτό σου λέω. Αυτό είχαμε δεν είναι. Ποτέ υπότες, ναι, δεν ξέρω. Αυτό δεν είναι το αρχαιολογικό. Αυτό δεν είναι το αρχαιολογικό. Το αρχαιολογικό είναι να πας στην αρχαία Κάμηρο, το αρχαιολογικό είναι να πας στην Ιαλισσό. Το αρχαιολογικό είναι να πας στο ναό του Δία, του Απόλλωνα, στην Ακρόπολη, έχει χίλια δύο πράγματα. Στο ναό του Χαριλάου εδώ πέρα. Άγγλοι τώρα, υπότες και τέτοια. Ρε κανένα το γιώτα είδες εκεί πέρα, είδες τους το γιώτα, ξέρεις ποιο είναι. Ποιο? Το ισόρροχο του γυναικείου του. Τάχ, είδαμε. Άστα τώρα πράγμα. Τα υπόλοιπες. Πολύ πράγμα. Λοιπόν, επειδή έχουμε φίλους και περιμένουν έχουμε να ξεκινήσουμε. Σιγά μην είναι φίλοι αυτοί. Δώσ' τον. Καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε Δήμο, τι λέει. Θα αρχίσω από το τέλος. Γιατί τώρα μπήκα στο σπίτι, σε πολλά θα συμφωνήσω, σε πολλά θα διαφωνήσω. Μπορώ να τοποθετηθώ όμως με αποδείξεις. Λοιπόν, ό,τι υπάρχει σε όλο τον κόσμο υπάρχει στην Ελλάδα. Σε οτιδήποτε ακρογιαλιές, βουνά, ιστορίες κτλ. Αυτό μπορώ να σας τεκμηριώσω, οτιδήποτε υπάρχει σε όλο τον κόσμο υπάρχει στην Ελλάδα. Πρώτον.
Η Κέρκυρα και η Ρόδος ήταν τα πρώτα νησιά που φέραν τουρισμό τη δεκαετία του 50. Σωστά. Και έχουν και ένα κοινό με τη Θεσσαλονίκη. Εσύ που πήγες στη Ρόδο, τι παρατήρησες? Κοινό? Ναι. Έχουν μπλε ταξί τώρα στο άνθρωπο. Ναι, τα μπλε τα ταξί. Μπλε και εν τω μεταξύ, Ροδίτες, το μόνο που με ενόχλησε, sorry λίγο, είναι ότι ναι, μιλάνε ακριβώς σαν τους Κυπρίους. Λοιπόν, η παλιά Ρόδος έχει πολλούς Τουρκορόδιους, καταρχάς. Ναι. Να το ξέρεις αυτό. Βέβαια. Τουρκορόδιους. Ναι, βέβαια. Και η Ναμπρέ, ξέρεις ποια είναι η Ναμπρέ, Κωστή. Δεν είναι ο Κωστής σήμερα. Κωστή δεν έχουμε εδώ. Μας τελείωσε σήμερα. Κάτσε χωρίς Κωστή, κύριε Δήμο, δεν πειράζει. Ναι, όχι, μόλις τώρα μπήκα. Καλά έκανες. Η Ναμπρέ ήταν η γυναίκα του Σκαρτάδου. Είναι η γυναίκα του Σκαρτάδου. Και αυτή η Τουρκορόδη ήταν δηλαδή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πράγματι, η Χαλκιδική Κυπηρία είναι μια πανέμορφη περιοχή, κακοποιημένη. Επίσης, όπως είπες, η Χαλκιδική και η Πιερία, γιατί μαζί τις βάζω, τον είχαν τον τουρισμό για πάρεργο, ενώ τα νησιά τον έχουν τον τουρισμό για κύριος επάγγελμα. Διότι εδώ πέρα είχαν τις ελιές τους, τα ακτινίδια, δύο παιδιά στο δημόσιο, κάναμε και 5-10-20 δωμάτια. Και έτσι ο τουρισμός δεν έγινε ποτέ. Η Χαλκιδική καπελώθηκε από τους Θεσσαλονικείς, διότι στο πρώτο μόνο υπάρχουν 9 χωριά τα οποία κατοικούνται συνήθως από Θεσσαλονικείς, και επαναπαύτηκαν οι Χαλκιδικιώτες εκεί, μόλις βρίσκαν τα δύσκολα, πουλούσαν και ένα στρέμμα 40 εκατομμύρια δραχμές. Τα τρώγε ο μπαμπάς στα καζίνα, ο γιος την BMW. Λοιπόν, και έτσι δεν έγινε ποτέ η Χαλκιδική τουριστικός προορισμός όπως της άξιζε. Ενώ οι Μικονιάτες στη δεκαετία του 60-70, επειδή τα νερά ήταν αβαθή, περνούσε το πλοίο και βγαίναμε βάρκες και πέραν τον κόσμο να τον πάνε στο νησί τους. Και αυτοί γίναν πρώτοι μάγκες, γιατί πιστέψανε. Άσπρα κουτιά, όλοι άσπρα κουτιά. Παντού ομοιόμορφα. Εδώ βλέπεις ένα σπίτι του 33, του 43, του 73, του 83, πολυκατοικία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό νησιών των οποίων είναι παράδειγμα γιατί προκόψαν οι Κυκλάδες, όχι μόνο η Μύκονος. Διότι τα συγκεκριμένα νησιά εξαιτίας της δυσμορφίας τους και των κρύων θαλασσών και των μη υπάρχοντων αμμουδιών εκεί πέρα, αναγκάστηκε ο κόσμος να το βάλει να δουλέψει τον εγκέφαλό του και να δώσει κάποια πράγματα εναλλακτικά και να το κυνηγήσει αλλιώς το θέμα. Έδωσε αυτό το χαρακτηριστικό με τα άσπρα τα σπιτάκια. Η Μύκονος πουλάει νύχτα, ξενύχτη, μπαράκια, κλαμπάκια, η Σαντορίνη φυσική ομορφιά, άγρια ομορφιά, ηφαίστεια τέτοια. Την είδαν τη δουλειά αλλιώς και μπορέσανε και έχουν γίνει παγκόσμιοι τουριστικοί προορισμοί. Και μαζέψαν τη χαρτούρα. Κάτι που δεν ξέρεις, ότι τα πρώτα χρόνια στο κέντρο το ιστορικό της Μυκόνου άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν βγάζανε εκτός Μυκονιάτων. Αυτοί είχαν το χώρο και λέει όποιος θέλει να γίνει συνέδρος μαζί μας. Και κρατήσανε αυτή την ταυτότητα τη δικιά τους και οικονομάνε και μαγκιά τους. Μες. Ούτε Γκούντις, ούτε ξέρω εγώ εταιρείες που ήταν στην Αθήνα να έρθουν να κάνουν και μαγαζιά. Θέλετε? Πάνω από τον περιφερειακό, πάνω από τα ΚΤΕΛ, πάνω από μακριά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχει και αμμουδιές, αλλά δεν είναι όπως έχουμε εμείς. Εμείς από τον Πλαταμόνα που αρχίζει η Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη έχουμε πολλά πολλά χιλιόμετρα παραλίες, έχουμε 8 χιονοδρομικά κέντρα, αλλά κανείς δεν πίστεψε στον τουρισμό. Η Ελλάδα μπορεί να ζήσει 12 μήνες με τουρισμό και εναλλακτικό τουρισμό. Τίποτε άλλο. Η Μαγιόρκα και η Ίμπιζα είναι μια πορδί μπροστά στα νησιά τα ελληνικά. Εγώ τα πήγα το 85 στη Μαγιόρκα. Κύριε Δημό, επειδή έχουμε πολλές γραμμές, ναι. Τελειώστε λοιπόν, λίγο σας παρακαλώ. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, και εδώ θα κλείσω ότι αυτοί έχουν υποδομές. Εμείς δεν έχουμε φυσική ομορφιά και δεν έχουμε υποδομές. Αυτά, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημό. Ευχαριστούμε. Πάμε στον επόμενο. Σε θέλω γρήγορο και εύκολο, έλα πάμε. Καλημέρα κύριε. Σε κατάλαβα ρε αμαρτωλέ εσένα. Τι είναι να με ξεφύγεις. Αυτό ακριβώς έγινε Στέφανε. Λοιπόν, πάμε Χαλκιδική, πάμε. Λοιπόν, λίγο στα γρήγορα. Προηγουμένως κάνατε αναφορά για την ιδιοκατοίκηση. Ναι. Να σας αναφέρω και στην Αυστραλία, πιο πολλοί Έλληνες και Ιταλοί έχουν ένα και δύο και τρία σπίτια δικά τους. Έκανες καμιά 24 χρόνια εκεί αν δεν απατώμε. 25 χρόνια. Άμπραβο, ναι. Ωραία. Δηλαδή δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αυτό, συμβαίνει κάπου αλλού. Ναι. Δεύτερον. Γιατί ήταν Έλληνες και εκεί πέρα, γι' αυτό. Πάλι Έλληνες ήταν. Τι λοιπόν, τι δαιμόνι. Δεύτερον παιδιά, εγώ την Χαλκιδική την αγάπησα το 87. Δούλεψα Βουργουρού σε δύο κάμπινγκ. Λάρος και Διόνυσος. Ναι. Δούλεψα σερβιτόρο σε ένα μαγαζί. Από τότε την αγάπησα. Και τρίτον, θέλω να σας πω παιδιά ότι δεν υπάρχει ό,τι χώρα του κόσμου την Ελλάδα. Όπως είπε ο προηγούμενος ο κύριος,
τα έχουμε όλα, 12 μήνες τον χρόνο. Έχω γυρίσει το μισό τον κόσμο, έχω δει πάρα πολλά, Ελλάδα και πάλι Ελλάδα. Και τέλος θέλω να κάνω μια ερώτηση στον φίλο μας, τον το Μελοσοκόμο. Ναι, ακούω, σας ακούω. Ναι, φίλο μου. Ευρύ μεταρκτικός επισκέπτης στο Άγιο Όρος και πέρα συνέχεια μέλη από εκεί, Καστανόμελο. Ναι. Και μερικοί μου λένε, ας πούμε, τους Ρόμουλο είναι ανώτερο. Τελικά, ποια είναι η γνώμη σου, Σουτούρα ή Καστανόμελο? Ναι, καταρχήν είναι δύο εντελώς διαφορετικές ποιότητες μελιών. Το Καστανόμελο, επειδή έχει πάρα πολλούς φανατικούς εχθρούς και φανατικούς φίλους, εφόσον έχετε βολευτεί με το Καστανόμελο, πιστεύω ότι θα μείνετε εκεί. Τώρα από εκεί και πέρα, σαν το θέμα να πάρουμε ποιο είναι πιο δυναμωτικό, σαφώς η Σουσούρα, γιατί πολλοί τη χρησιμοποιούν κιόλας για να δυναμώνουν οι μέλισσες, όντως είναι πιο δυναμωτικό. Αλλά είναι μια διαφορετική γεύση. Δηλαδή, εγώ πιστεύω κάποιος που τρώει κάστανο, δύσκολα θα δοκιμάσει και θα του αρέσει η Σουσούρα. Σίγουρα έχει άλλη γεύση του Καστανόπουλου, είναι Σουσούρα. Πιο πικρή γεύση, ναι. Και το διαφορετική γεύση. Εντάξει. Αυτά. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σου, τέλειο. Έγινε, παιδιά. Καλή δουλειά, αν δουλεύεις. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Παλιόπαιδο, γιατρέ. Ολυμπιακέ. Αγορίνα μου, εσύ να σε βλέπω να ανεβαίνεις, γιατί δεν μιλάς πολύ. Τι να ανεβαίνω, πού θες να πάω? Όχι εσένα προσωπικά, την ομάδα σου. Πέρσι ανεβαίνουν αυτοί, άστος. Κάνει, δεν μιλάει και πάει στο γούτσου γούτσου να ανεβεί. Εγώ έτσι, έτσι εγώ θέλω το καλοκαίρι, είναι μεγάλο να μου βγει εμένα από την πίσω πόρτα αυτή η δουλειά θέλω. Γιατρέ, ξέρεις εσύ τι λέω εγώ. Και ξέρεις ο γιατρός. Και ξέρεις, έτσι. Και ξέρεις ο γιατρός. Ένα σχόλιο για την εθνική μπάσκετ σας βέρετα. Δύο. Λοιπόν, το πρώτο καταρχήν είναι ότι υπάρχει έγκλημα όλα αυτά τα χρόνια, εδώ και 30 χρόνια που κάνει η Ομοσπονδία. Γιατί έχουν τον καλύτερο προπονητή εθνικών ομάδων, θεωρώ, στην Ευρώπη και δεν του έχουν κάνει ποτέ πρόταση. Τον Ιβκοβιτς. Μέσα από όλοι μας, είναι 30 χρόνια. Σοβαρά. Είναι απίστευτο, δεν του έχει κάνει ποτέ η Ελληνική Ομοσπονδία μια πρόταση. Ο Ιβκοβιτς ήταν και στην Εθνική Σερβίας, νομίζω, κάποιο. Κάμποσες φορές. Αλλά ναι, ο Ιβκοβιτς ήρθε στον Άρη πριν τον Ιωαννίδη. Μέσα δεκαετία του 80, αρχές ήταν. Στην Ελλάδα είναι 30 τόσα χρόνια ως προπονητής. Ποτέ δεν του έχει γίνει πρόταση. Αυτό για μένα είναι τραγικό. Προπονητές υπάρχουν, ρε φίλε μου, αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Δηλαδή τώρα. Για τον προπονητή. Θεωρώ ότι όταν θες προπονητή για την εθνική, θες προπονητή για ένα τουρνουά, δηλαδή περιορισμένης διάρκειας. Δεν θες προπονητή να βγάλεις μια χρονιά. Άρα ψάχνεις κάποιον που έχει κάνει τη δουλειά. Είναι τόσο δύσκολο να βρουν ένα παλιό προπονητή της εθνικής Ισπανίας, τον Ερνάντες, ας πούμε, της Γαλλίας, τον Μπερζό, τον Σβέτισλαβ Πέσιτς. Η συγκεκριμένη επιλογή είναι καθαρά, είναι βυσματική επιλογή, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, άνθρωπος ο οποίος έχει να πάρει μυρωδιά από πάγκο και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια, έτσι. Χωρίς να σου πω, αν εγώ, εσύ και ο Στέφανος πάμε να κουτσάρουμε, από το Ζούρο καλύτερη δουλειά θα κάνουμε. Όχι το Ζούρο, το Μίσα. Άστο το Μίσα, για το Ζούρο σου μιλάω που τον είδαμε τι έκανε. Α, το Ζούρο λες. Ναι. Καλύτερη δουλειά θα κάνουμε. Το Μίσα θα τον δούμε. Εσείς θα δίνετε οδηγίες, εγώ θα εμψυχώνω. Έτσι, εσύ θα τους παράσχετε. Ναι. Πάμε τώρα στο στοίχημα. Πάμε αγόρια. Υπάρχει μια στοιχηματική ευκαιρία. Δώστε την ακούσουμε. Έχεις το Ολυμπιακό Παρτιζάν. Όπως το βλέπω εγώ, αν παίξουν 10 φορές, επειδή η Παρτιζάν δεν έχει κίνητρο, 6 θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, 3 θα φύγει και 1 θα χάσει. Ωραία. Συμφωνούμε πάνω κάτω. Ναι. Ναι. Καλό και αν μπορέσει λοιπόν, όποιος μας ακούει και έχει κάμποσα λεφτουδάκια, 50-60 ευρώ, υπάρχει επιλογή στο ίντερνετ που λέει ότι με άσο παίρνει τα λεφτά σου πίσω. Ναι. Το χ στο δίνουν γύρω στα 1,60 με 1,65. Αυτό σημαίνει ότι αν ισχύει αυτό που είπαμε, 9 στις 10 φορές δεν χάνεις και 3 από αυτές τις 9 κερδίζεις. Καλή προσέγγιση, αλλά το 1,65 λίγο είναι μαζί με τον άσο. Κοίταξε, αν μπορείς να χώσεις ένα εκατοστάρικο, έβγαλες τσιγάρα δεν ξέρω λίγο πόσο εβδομάδα. Καλά, εκεί είναι στα πολλά τα λεφτά, έχεις δίκιο τώρα. Πάμε να βάλεις 5 και 10 ευρώ, αν μπορείς να βάλεις ένα εκατοστάρικο. Δεν είναι ούτε να βάλεις περιουσίες. Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι δεν χάνεις με αυτή την προσέγγιση. Ναι. Χάνεις μία στις 10 μόνο. Έτσι το βλέπω εγώ και το έχω ποντάρει ήδη κατά πλέον. Εγώ φίλε, όλα τα βλέπω βεράκια τη ρεβάν. Όλες. Τον ελληνικό ομάδων. Εκτός του Πανιωνίου με τη Μακάμπη. Μια παρόμοια προσέγγιση υπάρχει και στο Άγιαξ με την Ίσ. Κάτι παρόμοιο. Αν και δεν το έχω ψάξει πάρα πολύ. Ο τρελός εκεί παίζει ακόμα στην Ίσ. Ο Παλαβός. Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω καν αν θα παίξει. Νομίζω το προηγούμενο δεν είχε παίξει. Ναι. Θα το δούμε. Και μια πρόβλεψη. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει ήδη αποκλειστεί. Ο Ολυμπιακός
μάλλον θα περάσει, ο ΠΑΟΚ θα περάσει. Μάλλον θα περάσει, άμα είναι στο μάλλον με ένα τρία ρε φίλε, τι μάλλον. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, εγώ έχω δει τον Ολυμπιακό στα προκριματικά να χάνει από όποιο κουλό υπάρχει. Ή θα χάσει 0-3, θα χάσει ρε φίλε, κάτσε πλάκα μας κάνεις. Πλάκα δεν σου κάνω, αλλά επειδή ξέρω την ομάδα μου. Όχι, περασμένος. 3 δεν είσαι, άστο, ξέχνα. Η Παρτιζάν, αν κάνει πως ανοίγεται, μη φάει ένα τρίμπαλο και εδώ πέρα. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα 1-2 σε κάποια φάση και να γίνεται κάθε πικραμένος. Δεν το νομίζω, ρε φίλε. Εγώ είδα τη δυναμική των δύο ομάδων. Δεν το την αλήθεια, αλλά επειδή με τον Ολυμπιακό φοβάμαι. Δηλαδή, θεωρώ ότι τουλάχιστον ο συγκεκριμένος Ολυμπιακός, με το ρόστερ που έχει και με το βάθος που δείχνει να έχει φέτος, εμπνέει μια σοβαρότητα σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Στον επόμενο να δούμε τι κλήρωση θα έχει. Προσωπικά, εμένα το αποτέλεσμα που το βλέπω και μου αρέσει πάρα πολύ είναι το 1-1. Από εκεί πέρα θέλω να ρωτήσω τι βλέπετε για τον Παναθηναϊκό. Και αυτό πρέπει να καθαρίσει εκεί μέσα. Άνετα καθαρίζει. Εγώ άνετα δεν είναι, αλλά... Άνετα θα περάσει. Δεν έχει άγχος ο Παναθηναϊκός. Πολύ καλά πας. Κανένας δεν πρόκειται να το πει. Παναθηναϊκός μου έχει καρφωθεί για το 0-0. Παναθηναϊκός θα περάσει αέρα για μένα. Έδειξε πολύ καλά στοιχεία, πολύ καλά φορμαρίσματα. Την σήκωσε την ομάδα ο Ζουνίδης για πρώτους 3 μήνες για να φορτσάρει. Μετά από εκεί σου λέει ελπίζει τίποτα. Νωρίς φορμάρεται όμως. Ξέρει τι κάνει αυτός που πιστεύει για ακαδημίες από πίσω. Θα βγάλει κανένα δύο Χατζηγιοβάνιδες ακόμα. Καλά έκανε όμως, ρε φίλε. Καλά έκανε. Αν θέλει να περάσει ο Μίλος. Μια ερώτηση στους Αριανούς της παρέας. Ναι. Δεν μου είδατε ρε παιδιά. Είχατε κάνει κλειστό 3 ετές στο Τζιμπούρ. Έτσι λέγεται. Μάλλον το είχαμε κάνει. Η ομάδα έμεινε 3 χρόνια και όταν ήταν νέος για να μιλήσει εσά. Εντάξει, και ποιο πίστεψε ότι ήταν κλειστό 3 ετές τώρα. Κανένα από βγει ούτε Τζιμπούρ ούτε αυτό που του το θέμα είναι πόσα θα πάρει. Δεν παίρνει τίποτα. Πού καλάβεις από το παραμύθι. Τον είδα, τον είχε κλεισμένο σε κανένα γεράδικο. Κλειστό, δηλαδή, στο 190. Και ξέρεις. Και ξέρεις ότι μπορεί με πόσα κουτάλια τώρα. Για κύριε, εδώ καλή εκπομπή. Λοιπόν, ο 369 στέλνει εδώ ένα μήνυμα, δεν το έχω καταλάβει ακριβώς. Καλησπέρα, παιδιά. Αυτός που μιλάει συνέχεια είναι ξενοδόχος. Για μένα, μάλλον, αναφέρει το φίλος. Λυπάμαι που είναι τέτοιου είδους οι υπηρεσίες μας. Τα ελληνικά νησιά είναι must προορισμός ανά τον κόσμο τα τελευταία 70 χρόνια. Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στον κόσμο. Στα ξενοδοχεία σας μόνο Βαλκάνοι σας αξίζουν προμηθεύς. Άμα τα ρίχνουν οι Βαλκάνοι, ας τα ρίχνουν. Για ποια ξενοδοχεία, δεν μπορώ να καταλάβω. Για ποια ξενοδοχεία καταρχήν μιλάς αυτή τη στιγμή. Αναφέρεστε δηλαδή για το θέμα της Χαλκιδικής, της Θάσου, της Μυκόνου. Πού, αυτό που λες είναι κάτι το οποίο είναι αόριστο. Και για το θέμα των ξενοδοχείων είναι το τελευταίο στο οποίο υστερεί η Ελλάδα από υποδομές. Έχουν γίνει οι μονάδες τα τελευταία χρόνια πάντου σε όλα τα μέρη, σε όλα τα νησιά. Και είναι το τελευταίο το οποίο στερείται η Ελλάδα σε οργάνωσης, έτσι. Μπορεί να στερείται οργάνωση στα αεροδρόμια, να στερείται στα λιμάνια, να στερείται σε άλλα πράγματα. Άστο τώρα, αν πήγαινες πέρσι στα τουρκικά παράλια και έβλεπες, αν δεν τρώγαν τις βόμβες αυτοί, άστο τώρα, εντάξει. Μας είχαν καβαλήσει άσχημα. Εννοείται. Γιατί εκεί πληρώνουν, αν πληρώνουν μισθούς, να πούμε 10 ευρώ. Άλλο αυτό ρε φίλε, δεν σου λέω τίποτα. Εμείς μου λες καθαρά για την υποδομή όμως. Άστο τώρα. Υπάρχουν μονάδες, υπάρχουν καλές μονάδες γενικά στην Ελλάδα. Μην λάθουμε τώρα. Δώσε έναν φίλο ποιο. Πάμε στον επόμενο. Δώσε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Έχετε πάει στην υπανομή της Ισπανίας? Για ποια είναι αυτή? Για ποια είναι αυτή? Ήμπιζα. Ήμπιζα. Ήμπιζα, τι? Εγώ δυστυχώς δεν έχω πάει, θέλω να πάω, αλλά δεν ξέρω. Έχετε πάει? Όχι, εγώ όχι προσωπικά. Έχετε πάει να δείτε τα βατραγόνιρα στις Κάνες? Τι λέτε ρε παιδιά? Τίποτα. Λοιπόν, για να μην μπερδεύεστε, η Ελλάδα δεν είναι τυχαία μέσα στους top 10 παγκοσμίους προορισμούς για ένα και βασικότερο λόγο. Πέρα από τις 8 γραμμές που είπαν οι άλλοι και ισχύουν όλα αυτά. Το ξέρετε ότι όλοι οι Γάλλοι έχουν μόνο μια νότια Γαλλία και 60 εκατομμύρια κόσμος πατιέται για να βρει στις παραλίες, οι οποίες οι περισσότερες είναι και ιδιωτικές, και άμα δεν σου φύγει ένα εκατοστά ευρώ μπάνιο δεν κάνεις. Φίλε, οι Γάλλοι όμως έχουν για το θέμα του θερινού τουρισμού, είναι αυτονόητο αυτό που λες. Αλλά οι Γάλλοι έχουν κάτι Άλπης, κάτι ακτογραμμές της Άλπης. Που ο χειμερινός τουρισμός είναι πολύ πιο ακριβώς. Ένα νησί έχουν οι Γάλλοι. Ο χειμερινός τουρισμός είναι πολύ πιο ακριβώς και έχει πολύ μεγαλύτερη οικονόμα. Ο χειμερινός τουρισμός. Με πήγε στο χειμερινό τώρα. Σου λέω, μου λες για τη Γαλλία και εγώ σου λέω ότι αυτοί έχουν τις Άλπες. Τι έτσι, και θάλασσα και Άλπες να έχουν. Το Μαϊάμι δεν μου το πεις για χειμερινό τουρισμό. Λοιπόν, το βασικότερο που έχει η Ελλάδα πέρα από όλα τα άλλα, ξέρετε ποιο είναι? Το κλίμα. Για πηγαίνετε προς τις ασιατικές χώρες που πας από Κέσαι, στα Ιλάνδη, τα έχω γυρίσει όλα και κοκκινίζουν τα μπούτια από την υγρασία. Ναι, πολύ. Άρε, πασοκάρα, όλοι όσοι παίρνουν έχουν πάει παντού.
Δεν πάω τόσο μακριά. Για πάτε απλά σε χώρες αριστερά. Το κλίμα, παιδιά, είναι το Α και το Ω. Κάτι μαλαισιακές αερογράμμες εκεί να μην με βρουν στον ωκεανό να πούμε. Τρελώσεις να πάω. Σίγουρα δεν είναι μόνο η Ελλάδα, αλλά σίγουρα υπάρχουν και αλλού ωραίοι προορισμοί. Αλλά ειδικά για καλοκαίρι η Ελλάδα είναι μεγάλη. Ναι, συμφωνώ. Εννοείται. Δεν είναι κανεί αντίθετο. Είπαμε εμεί το αντίθετο. Η βιομηχανία τη Ελλάδα είναι ο τουρισμό, ρε φίλε μου. Αυτό το έχουμε τονίσει. Γιατί με το που μπήκα στο αυτοκίνητο, ειδικά άκουσα Ίμπιζα, Μαϊάμι, που είναι για τα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια. Στο Μαϊάμι, άμα πα πέρα από του κόλου που έχει κάτι βλαμμένε Αμερικάνε, τα νερά είναι βατραχόνερα. Μόνο ένα Long Island αξίζει και άλλα 2-3 μέρη. Μην τρελαθούμε τώρα. Αυτά. Εντάξει, μάλιστα. Φίλε. Πού να ξέρουν, ρε Αμερικάνοι. Από πράσινο νερό εδώ πέρα. Selfie string. String Instagram τώρα. Ας έρθουν να βγουν εδώ το καλοκαίρι που το καθαρισμό. Καλά, και δεν με λες αυτά τα μέρη εκεί που είναι τα survivor και αυτά. Εκεί πέρα. Τι έχεις. Που κάτι θάλασσες βλέπεις με τριχρωμίες αυτά. Τι είναι εκεί να τα μέρη. Γεννάνε φώκηση εκεί πέρα. Μισό λεπτό να σε πω λίγο κάτι. Γιατί στο θερμαϊκό φέτος δεν είχαμε την τριχρωμία. Α, ναι, από άλλο. Ναι. Γιατί, αφρός, ρε φίλε, γιατί έχει τριχρωμία. Έκανε όλοι οι Θεσσαλονικές το φραπέ και το ρίξανε μετά. Αφού είχε το gay parade εκεί πέρα, τρέχανε οι τριχρωμίες, τα ρίξαν όλα εκεί πέρα μέσα με την παρέλαση, ό,τι είχαν τα ρίχναν μέσα. Τρελάθηκε η θάλασσα, έβγαλε πλακτόφιτο πλακτό, σούπερ αμόλυβδη, ντίζελ, σούπερ ντίζελ, βόμβες μολότοφ, όλα στο θερμαϊκό μέσα. Και βγήκα λέει παρέλαση. Και άλλο ο Ντουνταμπάνης ο Θεσσαλονικός πάει στην Νίκη και πίνει καφέ, φραπέ 5 ευρώ. Τι τελειμπάσκο είσαι, βρε Θεσσαλονίκια. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Να με φαν τα σκυλιά, να με φαν. Άντε ρε Μπράτ, πού είναι ο επόμενο. Δώσ' τον. Καληνύχτα, φίλε, από δεν μα ακούσει. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι, φίλε. Πω. Λοιπόν. Μη μα μαλώσει. Τι να σα μαλώσω. Έτοιμο είσαι. Έτοιμο είσαι, Αριανέ. Ψαχνόμαστε. Για πε. Τι ήθελα να πω. Πρώτα θα με πει σε ποια πιάτσα είσαι περίπου. Δεν είμαι. Ψάχνω μια οδό να βρω. Άι, λέγει καλά. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είναι διαφορετική Πού είμαι, ρε φίλε. Έχεις και πελάτη μέσα, ρε, λέγε. Φίλε, πρόσεχε με τον μπάστο τον πελάτη Αλαντάλα. Ξενοκράτης είναι, ρε. Από εδώ είμαστε. Του βρήκες. Εντάξει. Από εδώ είμαστε. Μάλιστα. Πού είσαι, καμιά πουλίχνη, χώθηκες, ρε. Όχι, ρε. Πού, ρε. Πώς την πουλίχνη και ανηφόρες, κάτι φόρες που δεν μπορείς να βρεις. Όχι, ρε. Εδώ στην Κηφισιά, στο Βυζάντιο. Στα φάκα τέτοια. Η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και κάτι στενά, γιατί στην Κηφισιά παλιά μου γειτονιά είναι. Λοιπόν, η διαφορά, ξέρετε ποια είναι, Δερβίσια. Να μας την πεις. Είναι ότι κάτω η Ρόδος, η Κρήτη, έχουν 8 μήνες καλοκαίρι. 8 μήνες καλοκαίρι και εμείς έχουμε 2,5. Σωστό. Είναι σεζόν. Η βασική αιτία για την οποία έχουν μεγαλύτερη σεζόν αυτά τα νησιά. Ναι, εννοείται. Σε σχέση με εδώ πάνω, βέβαια. Αλλά έχουν και ένα βασικό μήνα. Εγώ ήμουνα χρόνια στην... Κο. Εγώ ήμουνα χρόνια... Πενιντάρικο. Πενιντάρικος έδωσε. Α, μπρε φίλε, πες του ψηλά, δεν έχεις. Βάλε έναν πως και εσύ. Βάλε έναν πως, αν πως. Ούτε πως, ούτε γιατί. Παρακαλώ πολύ, δηλαδή. Βάλε κάτι τώρα. Ορίστε. Α, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα κατεβαίνει και η κοπελιά. Κοπελιά. Γι' αυτό τα έχασες εκεί πέρα δρόμου σου δούσε. Είναι 2,5 μήνες. 2,5 είναι τώρα, ε. 2,5 μήνες είναι το καλοκαίρι εδώ. 2,5 δεν είναι υπερβολικός, είσαι, αλλά είναι 4. Μήνες παραπάνω είναι 4. Και 4 μέχρι προθέσει είχε 17 βαθμούς και 6 μέρες βροχή, ρε. Άκουσε. Άντε, σ' ακούω. Άμα δεν τελειώσουν τα σχολεία, ναι. Ο τουρισμός δεν υπάρχει. Μπράβο. Αυτό είναι το χούι των Ελλήνων. Όλων είναι. Όχι, ρε, δεν μιλάω για τους Έλληνες. Για τους ξένους. Χρόνια ήμουνα στην παραλία Κατερίνης. Χρόνια ολάκερα. Ναι. 15 χρόνια. Από τις 15-20 Ιουνίου και μετά αρχίζει και γέμιζε τέτοια. Μέχρι τις 2-3 Σεπτεμβρίου. Έχει τις 2-3 Σεπτεμβρίου. Αυτός ήταν το... Για φουλ πασιόν, έτσι. Για φουλ σεζόν, έτσι. Ναι. Μιλάμε. Κοίτα, τουλάχιστον τα δεδομένα για τη Θάσο έχει ανοίξει σεζόν. Τουλάχιστον στη Θάσο έχει ανοίξει σεζόν. Να κύριε Ξενοδόχα. Ξενοδόχοφ. Ναι. Ξενοδόχοφ. Ο Ξενοδόχοφ. Για πέρα. Να πάρουμε κιόλας.
Ναι. Λοιπόν, κύριε ξενοδόχο, καλώς ότι στην παγκόσμια κατάταξη είμαστε 44η σε υποδομές. Ως τι όμως, αυτό... σε υπηρεσίες ή σαν σε κτίρια. Σε υποδομές. Είναι πολλά πράγματα, δεν ξέρω. Σε ξενοδοχεία. Σε ξενοδοχειακές υποδομές. Ναι. Δηλαδή και σε σέρβις. Ναι. Είμαστε 44η διεθνώς. Αυτό είναι έγκλημα για, άμα θες να λες ότι είναι, ξέρω, εγώ είναι, είναι απαρχίδια σου στην οικονομία, να πούμε, ο τουρισμός. Κοίτα να δεις, τώρα εσύ μου λες ένα νούμερο, 44, εγώ δεν ξέρω ποια στατιστική, με ποια κριτήρια και ποια στατιστική υπηρεσία βγάζει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ένα σας μπει μέσα να δει το έγραψε. Το διάβασα προχθές. Εντάξει, δεν μαλώσουμε και όλα. Κάνουμε όλη ξενοδοχεία, ρε παιδιά, μα τραβάει τόσο πολύ. Τι από να κάνουμε. Και πέρα, τι ταλκάρεσαι. Ας βοηθήσει το ελληνικό κράτος, ρε παιδί μου, να βγάλουμε όλοι άδειες. Τι να κάνουμε. Όχι, βοήθησε το ελληνικό κράτος. Ανέβασε 10% το ΦΠΑ. Αυτό σου λέει, ας βοηθήσει. Βοήθησε. Ο φίλος μας ο Τσίπρας. Με το Πασόκ ταλκαβαράτε. Τι? Με το Πασόκ, λέω, ταλκαβαράτε. Με το Πασόκ. Καλένα. Χουλιαμά κάνουμε. Μια χαρά πριν σε μην το Πασόκ. Χουλιαμά κάνουμε. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Δηλαδή, να το πάρω... Καλά ήταν, μοίραζε λεφτά στον Κοσμάκη τότε και τα πληρώνει αυτή η γενιά τώρα. Καλά ήταν το Πασόκ. Τίποτα, ρε φίλε, δούλευε ο κόσμος. Τι έκανε ο κόσμος? Τώρα δεν δουλεύει. Πώς δεν δούλευε? Τανάσκελα δούλευε. Και πληρωνότανε. Αν δούλευε, λέει. Με τέσσερα χέρια δούλευε. Καταργόμισθος τότε εκεί στο Δήμο... Στους δήμους και, και στο δημόσιο. Πώς γίνανε τα χρέη, νομίζεις? Έτσι γίνανε τα χρέη. Επίδομα έγκυρης προσέλευσης. Να μας πεις. Ρε τον Πασόκ, δούλευε ο κόσμος με τον Πασόκ. Τα πρωινά, ακούστε λίγο να μαθαίνετε. Ακούμε, ακούμε. 5 η ώρα, 4.30 με 5 η ώρα, Αγίου Δημητρίου Κασάνδρου, είχε μποτιλιάρισμα, ξέρεις από τι? Από αυτούς που κινούσαν τα μπουζούκια. Από τα λεωφορεία που πηγαίναν, να πούμε, στην βιομηχανική ζώνη. Ναι, ναι. Από κόσμο που έπαιρνα. Γι' αυτό ο Παπαθημίλης έβγαλε μόνο 3 ώρα σπίτι. Τώρα είναι autobahn. Τώρα είναι autobahn. Εκεί πέρα, άμα σου πω πόσες βιομηχανίες κλείσανε, θα κλάψεις. Όρια δίπλα στην ΕΚΟ πόσες. Η ΕΘΙΛ, η ΣΥΝΚ, οι χημικές βιομηχανίες Βόρειο Ελλάδος, τα λοιπάσματα που λέγαμε, η ΕΘΙΛ, η Χαλιβουργική, πολλές. Από τη Σύνδο η μόνη που έμεινε μεγάλη είναι μόνο η Τεκόσα. Ναι, φίλε, ότι ο κόσμος τότε ζούσε με εικονικό χρήμα, δεν το έχεις καταλάβει αυτό. Είσαι τρελός. Με εικονικό χρήμα ζούσε ο κόσμος. Χρεώθηκε η χώρα και έπαιρνε και δίνανε στον κόσμο λεφτά. Τι λέτε, ρε παιδιά. Τι λες τώρα. Διακοποδάνεια και τέτοια άλλα ταλαβέρια τότε που είχε. Άκου διακοποδάνιο. Έπαιρνε ως καταναλωτικά δάνεια και διακοποδάνεια. Έπαιρνε τι λέγανε, περίμενε η τράπεζα. Άκουσε λίγο. Τι εισόδημα έχετε, 10.000 ευρώ. Εγκρίθηκε στο όνομά σας δάνειο 20.000 ευρώ. Τέτοια γίνονταν τότε. Άκουσε να σε πω. Για πες μου. Εκεί πέρα πήγαινες για να πάρεις ένα δάνειο 1.500 ευρώ, γιατί ήθελες κάτι να κάνεις. Και σε βάζανε στο τρυπάκι να πάρεις 100 χιλιάρικα με ενέχειρο το σπίτι σου. Ναι. Έτσι. Αυτό δεν ήταν ελληνικό θέμα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχαν βάλει στο μυαλό τους οι ξένοι εδώ και πολύ καιρό, εδώ και πολλά χρόνια, και βάλανε θέλαν να βάλουν χέρι στην ιδιοκτησία του Έλληνα. Έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο βάλαν τις τράπεζες, και όταν πήγαινε το πρωί στο σπίτι σου μετά από δουλειά, μέχρι, από τις 8 η ώρα μέχρι τις 3 η ώρα, παίρναν τηλέφωνο για προϊόντα τους. Παίρναν ή δεν παίρναν? Πώς δεν παίρναν? Και τώρα τους το κλείνουμε, γιατί ένα... έχουμε... Φίλα, άμα γίνεται ολοκλήρωση, γιατί είναι φούλοι γραμμές, να μην περιμένει λοιπόν, και ο κόσμος. Θα σας πω, εντάχει, ναι, ότι από το 1453, που θεωρεί ο καθένας, ας πούμε, ότι τότε αλώθηκε η Ελλάδα, εγώ νομίζω αλώθηκε πολύ πιο μπροστά, τέλος πάντων, μέχρι το 2017, ο Έλληνας έζησε σαν άνθρωπος, όχι σαν Ευρωπαίος, σαν άνθρωπος. Σαν Ευρωπαίος ακόμα δεν έζησε. Σαν άνθρωπος έζησε από το 1982 μέχρι το 2007. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά τα 25 χρόνια. Γεια ρε Πασοκάρα. Να σε καλά, Πασοκάρα. Το εικόνισμα εκεί του Ανδρέα πρέπει να είναι εκεί στο... Ο επόμενος Ανδρέας με την κυρία Λιάννη. Ποιος είναι, παρακαλώ, ορίστε στη γραμμή.
Ο επόμενος, Μητσοτάκης. Ποιο. Να παραδέχουμε επιτέλους και ένας άνθρωπος που παραδέχεται ότι γούσταρε Πασόκ. Δεν μας ακούει, δεν μας ακούει. Είναι ρε, εντάξει. Κέντρο ακούει. Έλα ρε, κέντρο. Πού είσαι. Κέντρο ακούει. Καλημέρα, λέμε από την Κιτρινόμαυρη στο Θέρβη. Έλα ρε, Πόρσε. Κιτρινόμαυρη στο Θέρβη. Πιάνει και αυτό που είπε σημαντικό, δεν ξέχασα. Έλα ρε, Πόρσε τώρα. Εγώ καταλαβαίνω στο τσάκ τώρα ποιο είναι από πίσω. Βασικά πήραν τα θέματα, αλλά μόνο δεν πειράζει, είναι ολαφρύ εδώ, δεν μας πήρατε αυτό το θέμα. Έλα, πες τα. Αλλά ξεχνάω τα θέματα και τώρα... Τα θέματα, ο άλλος ρε έμαθε με τον Κόρτα που οδηγάει και θες να το αναλύσει το τέτοιο ρε, το Πόρσε τώρα, το Καρέρα έστωρα, σοβαρά μιλάς. Εμείς φύγαμε από τον Ποσίδη για ένα καλύτερο αύριο, γιατί όταν με ρωτάνε με λίγη εδώ φίλη μου, λέει καλά, λέει όλοι εσείς εκεί είστε, μιλάτε η φαμίλια, έτσι, ναι. Άνω των 46 ετών. Ναι. Λέω να φύγουμε κι εμείς από εκεί γιατί δεν... Θα σπάσει μετά το κολμπόλο, δεν μπορεί να είμαστε εκεί. Πήγαμε στο δημόσιο. Τέλος πάντων. Ένα αυτό. Το άλλο που έχω πει θα γίνει. Φόρτα Θεό, μη σε αναγκάσει καθόλου. Ναι, δεν θα έρθει, θα το στείλει, ξέρω εγώ, θα το στείλει. Όχι, θα φέρω. Από τώρα και σήμερα γίνει και ο Τσιχάτη η κιόλα με τα. Θα κατεβεί για δεν κοπέ καθόλου. Ήταν να κατέβω στι 3 Αυγούστου, θα με κόψει. Τώρα το κάναμε λίγο αλυσβερή γιατί λόγω περιουσία και του κατέξει. Κάντα δικά σου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Υγεία να έχουμε και τα λένε ευθερεύω. Και να σαλούτε και τα παιδιά, τα οποία βλέπω είναι λίγο το αίμα βράζει, καλό είναι αυτό. Πυρηνικοί επιστήμονες είναι εδώ όλοι αυτοί. Έτσι, έτσι. Βαρά να βέρτα. Υποστηρίζουμε πάνω στην Ελλάδα γιατί ξέρεις εντάξει, αν δεν περίπτωσε το σπίτι του θα πέσει σε μπλακό. Εμείς μείναμε ρε Πόρσε, αφού ξέρεις. Αυτό έχουμε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Να κάνω μια παράκληση, αν κάποιος ακούει, πριν πάμε στα δικά μας για 2-3 λεπτά να μιλήσουν και τα άλλα παιδιά. Ή κεντρινόμαυρη στον Τγκάρδι, ναι. Ναι, πάντα. Όποιος λέει παλιό λέει ψεύδεται. Ναι. Μάλιστα. Αν κάποιος ακούει εκεί στην περιφέρεια της εμβέλειας του ράδιου το οποίο πιάνει από Key West Miami μέχρι Αλάσσα και δεν συμμαζεύεται. Μέχρι Wellington. Αν υπάρχει κανένας ο οποίος έχει μια ελαφρώς μεταχειρισμένη μηχανή για παραγωγή λουκουμάδων, ας αφήσει και ένα μήνυμα να του πάρω ένα τηλέφωνο, να αφήσω τηλέφωνο να είμαι εγώ της εταιρείας και να τα κάνουμε. Ουδεμή, γιατί να πάρει το χρήμα σε ξένους τον πάρα, γιατί να πάρει ένας Έλληνας ο οποίος θα μας πει και... Παραγωγή λουκουμάδων, πόσα κιλά θες κάδο όμως ρε φίλε εκεί πέρα. 4 λίτρα βολεύομαι. Πόσο? Με 4 λίτρα μπροστά το λουκουμάδων. Νορμάλισε ρε, βρίσκεται έτσι. Ακούτε, παραγωγή λουκουμάδων ζύμη βασικά. Τετράλιτρη, όποιος πουλάει έστω και παραπάνω, ας πούμε, ας αφήσει ένα τηλέφωνο να σας πάρει. Βολευόμαστε, ελαφρώς μεταχειρισμένοι, εντάξει, γιατί δεν μας πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει. Πέντε πέντε κάτω, κάτι θα γίνει. Θα την πάρουμε και στον Καρυπίδη να κάνει λουκουμάδες να δίνει στον τέτοιο. Για τα γλυκά και την επόμενη χρονιά. Παναγιά βοήθεια. Και μη χειρότερα. Τι θα έλεγα, ο Ράπ είναι καθοδόνη, έγινε κανένα... Όχι, τίποτα, αύριο θα έρθει εδώ πέρα, λίγο αδιάθετης είναι. Και κλείνοντας θέλω να πω και το φιλαράκι για τη Θράση, γιατί ξέρεις η καταγωγή μου εμένα Στέφανε είναι από τα δικά σου τα μέρη. Ξέρω ρε, άσε που κάνω πιάτσα εκεί στην περιφέρεια των Κρινίδων, ναι. Δήμος Φιλίππων πρώην και ναι. Νίν Καβάλας. Ναι. Και ετοιμάζουμε μεγάλο πάρτι, δεν έχεις γύρω. Εμένα καταρχήν όλο το ζώο μου σε έχω πει είναι στο Φουτσχάιμ επάνω. Αφού ξέρεις τώρα. Κρινίδες. Κρινίδες μπιτσεκί με εγώ αν πεις. Τώρα παιδιά που με ακούνε χαιρετισμούς σε όλους, αν πεις Μακεδονίας οδό, την οποία εγώ την ευάθησα, ξέρουν τα παιδιά ποιος είναι και ποιος μιλάει αυτή και ξέρουν ακριβώς ποιος είναι. Κρινίδες εκεί έχω κάτι γνωστά αριανάκια εκεί με κάτι τατουάζει και ο άλλος στο τουάρι να πούμε, ναι. Ναι, τατουάζει δεν κάνω τον άνθρωπο, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κάποιον, όπως πρέπει να είσαι εκεί, όπως λέμε την ομάδα σου, την έχεις και δεν την αφήνεις. Την γυναίκα σου στέλνεις και παραπέρα. Ομάδα δεν αλλάζει, που είναι και από την διαφήμιση. Ρε, φέρε ένα... Τα λένε αυτά και μας λένε και κάποιοι. Φέρε από το διευθύνων σύμβουλο της Πόρσε να λάβει τον Άρη. Δεν θέλουμε το διευθύνων. Τι να κάνουμε, κράζουμε, κάνουμε, ράνουμε πάλι, θα ασχοληθούμε με την ομάδα μας. Τι να κάνουμε, αρρώστια είναι, δεν μπορούμε να την αφήσουμε την ομάδα. Είναι καλή, καλό συνέστημα, έχει ένα αποκατεμάσματα και εντάξει, συνεχίζουμε. Τι θα έλεγα. Και φτάσω, θα χρειαστώ ένα ξενοδοχείο και πάλι θα αναφερθώ στο φουταράκι γιατί να πάρουν. Άλλα παιδιά τα φράγκα, εντάξει δεν υπάρχει θέμα. Όπως έλεγε και ο προλαλήσαν το Πασόκ, τα λεφτά υπάρχουν. Να κάνουμε και λίγο χιούμορ, έτσι. Υπήρχαν, ναι. Αν τα βρεις, δώσε και σε μας την αδεσμίδα. Θα χρειαστώ ξενοδοχείο στη Θάσο. Θα εξηγηθώ την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε. Κάποια στιγμή, αν αφήσω κανένα τηλέφωνο, να υπάρχει κοινωνία με τα παιδιά εκεί του σταθμού μας. Ναι. Και θα λέω αφήσεις. Το σταθμό μας, γιατί σταθμός μας ακούω εγώ Αύγουστο 03 έγραφε το ημερολόγιο όταν ξεκίνησα να ακούω. Κατάλαβα, ναι. Σωστό, ναι. Κάνω όπως είπα πριν, να κάποιος ακούει για Λουκ.
ναι. Να μας αφήσει ένα μήνυμα εκεί, να πάρει το κέντρο και να επικοινωνήσει όπως θέλετε. Έγινε τηλέφωνο. Φίλε, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον επόμενο γιατί η αναμονή είναι μεγάλη. Γεια σου, ρε Πόρσε. Ωχ, αμαρτυρία. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Εγώ. Εσύ. Ναι. Οκ, okay, γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Γιατί εντάξει, τώρα με τις γραμμές ψιλοπερδευόμαστε λιγάκι γι' αυτό. Εντάξει, λογικό. Εντάξει. Τώρα μιλάω σε δύο Αριανούς. Αφού και εσείς Αριανός τώρα, τι τώρα. Σε μένα πουλάς τώρα. Τώρα αφού σας καταλαβαίνω που πίσω την κοινότητα. Και ο άλλος να ήταν τρεις έζησαν, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Okay. Το παραβλέπουμε αυτό. Λοιπόν, εγώ θέλω να γυρίσω λίγο τον χρόνο πίσω, γιατί έχω να. Αισθάνομαι ότι έχω ένα ψιλοχρωστούμενο λίγο, μια απάντηση κάποιον, για κάποιον δηλαδή. Πήρε πριν από κανένα 1,5-2 μήνες τηλεφώνο και συγκεκριμένα είναι ο κύριος Κώστας από την Κατερίνη. Ο έξις. Και το κύριος εισαγωγικά τον βάλε. Ο κύριος είναι. Φίλε τώρα. Είναι. Ο κύριος Κωστάκης. Γιατί ρε φίλε. Σε εισαγωγικά είπα το βάζω. Δεν έβρισα. Δεν είπα κάτι. Σε εισαγωγικά λοιπόν, κύριος. Εντάξει. Είχε κάνει ένα σχολιασμό σχετικά με τον πανηγυρισμό του Πέλκα στον κόλ με τον Πανιόνιο στο 92-93 πριν λήξει το παιχνίδι. Ποια είναι η ένστασή σας τώρα, δεν καταλαβαίνω. Τι είχε πει δηλαδή, και ποια είναι η ένστασή. Κοίταξε, εγώ γύρισα τον χρόνο γιατί η ένστασή μου ποια είναι. Είναι η εξής. Ότι ο άνθρωπος συγκεκριμένος αυτός, εάν πηγαίνει καλά ο ΠΑΟΚ, έτσι, βγάζει ας πούμε, πώς να το πω, μια αντική άποψη, ένα κομπλεξισμό. Ναι, ένα μένος προς τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι φιλοπαίο. Είναι γεγονός, δεν είναι φιλοπαίο. Είναι έτσι αγόρι μου, άκου σε λόγο. Αντιπαοξής. Για να σε λέω κάτι θα. Δηλαδή τόσα χρόνια τον άκουσα. Κύριε Κώστα, είναι αντιπαοξής. Είναι αντιπαοξής τώρα, δεν τα πράγματα έτσι, με το όνομά του. Μπράβο, να έτσι να το πω έτσι, δεν θέλω να μιλήσω. Πώς θα γίνει, δεν πειράζει, το λέμε εμείς. Λοιπόν, οκ. Πάρετε το εσείς τότε. Λοιπόν, για τη συγκεκριμένη φάση λοιπόν, να του πω του κυρίου Κώστα, όσοι γνωρίζουν από Τούμπα, και είμαι σίγουρος, μάλλον θα ακούει τώρα τέτοια ώρα. Λογικά. Ότι αν ναι. ξέρει από Τούμπα, το γκολ μπήκε από τη θύρα 4 και για τον παρηγισμό που έκανε που λέει ότι έδειξε τα μέσα του στον Ίβιτς. Κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Ο πρώτος πάγκος όπως βλέπεις στο γήπεδο είναι αριστερά και είναι φιλοξενούμενοι. Εντάξει. Αυτό για να διορθώσουμε τη χαζομάρα που είπε τότε. Τελικά δεν μάθαμε την αιτία γιατί έγινε αυτή η χειρονομία τότε. Άσχετο αυτό. Εγώ θέλω να πω οπουδήποτε και να. Εγώ δεν λέω σε ποιον την έκανε. Εσύ πιστεύεις δεν θα ήταν τουλάχιστον αντρικό να βγει και να πει ρε παιδιά, εκεί πήγαινε, ήταν δεν μια αυτόρμητη, αλλά πήγαινε εκεί. Δεν μιλάω για αυτό, δεν καταλάβες ναι. γιατί μιλάω. Γιατί αυτός ονόμασε ότι πήγε και έδειξε τα μέσα του στον Ίβιτς. Γιατί δεν με έβαλες σε όλο το παιχνίδι και ναι. με έβαλες τώρα. Ναι, ακούστηκε και αυτό καταλάβες. Γενικά. Ναι. Δεν έγινε, όχι γενικά, συγκεκριμένα. Και από αλλού εγώ το άκουσα αυτό, όχι μόνο από τον κύριο. Συγκεκριμένο ακούστηκε εκείνη την ημέρα. Α, λες συγκεκριμένη ημέρα όταν έγινε. Και όταν μπαίνεις μέσα στη Τούμπα, το γκολ μπήκε από τη θύρα 4 μεριά. Και η πρώτη κίνηση που έκανε είναι να τρέξει στο φιλοξενούμενο πάγκο και να δείξει ότι έδειξε. Τα μέσα του, ναι. Ναι. Είναι αλήθεια. Όχι στον Ίβιτς και να μην βγάζει τέτοιο κομπλεξισμό να πούμε κάθε φορά που βγαίνει από τους παππούς από εκεί. Αν ξέρει από Τούμπα καθόλου. Ή αν θυμάται τέλος πάντων. Που σίγουρα θα ξέρει. Εντάξει. Αυτό ήθελα να πω στις παιδιά. Okay. Να διορθώσω δηλαδή μια βλακεία που βγήκε και είπε τότε. Και ταυτόχρονα για αυτό το. Πώς το είπατε. Κομπλεξισμό που βγάζει απέναντι στον ΠΑΟ. Θα δούμε φέτος ποιος είναι καλύτερος για το πρωτάθλημα ή όχι, οκ. Okay. Εντάξει, ρε φίλε. Σ' αρέσει σαν η ομάδα σου, άμα σ' αρέσει. Έτσι δεν είναι. Ναι, βέβαια. Εγώ τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, άντε, καλό βράδυ, παιδιά. Έγινε, αδερφέ. Τα είπε ο κύριος, μια χαρά, έβγαλε το. Ναι. Τη στεναχώρια του, τα παράπονά του, τα δήλωσε. Ο κύριος Κώστας αν ακούει, να μας πει. Λογικό είναι, μωρέ. Έχουμε κανένα μήνυμα, είναι... διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Είναι πιερικός. Ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι γεγονός στην περιφέρεια. Ωραία. Δεν έχει φερθεί και πολύ. 809 λέει ρε παιδιά καλύτερα τραγούδια παρά εσάς. Μα άκου την καρμπίεση εκεί πέρα. Σαν το μικρό φαντασματάκι τριγυρνάς. 845 καλύτερη παραλία σαν τη Χαλκιδική Αηγιάννης. Δεύτερο πόδι, γενικά δεύτερο πόδι το καλύτερο. Μάλιστα, ναι. Είπαμε, ο φίλος σας μάθει πόσα εργοστάσια. Α, ο φίλος λέει ο 3430 λέει ας μάθει πόσα εργοστάσια έκλεισαν με το Πασόκ. Πατραϊκή. Καλά, εντάξει. Εγώ ρε φίλε, γιατί να κάνουμε τώρα. Που είπε αυτός πόσες φορές έχουν πάρει στο Ραντόπουλ και λένε πια που σε ακούμε και καθόμαστε και σε ακούμε, αλλά εκεί καρφωμένοι. Ε, άστο να κάτσει ρε παιδί μου. Η Βελόνα εκεί καρφωμένη. Άστο να κάτσει. Όποιος θέλει να σκάτσει, όποιος θέλει να ακούσει, όποιος θέλει να βάλει. Πλούταρχο. Γιάννη. Όχι, Γιάννη, ο Μπραντ Πίτ είναι μέσα. Έχει κόσμο. Φέρε μας τον Τεφούλιας Νέα. Πάμε στον επόμενο. Ουχ, τι θα πάθουμε, καλημέρα. Σιγά, σιγά. Καλημέρα στην πιο ερωτική πόλη.
Όχι, καλημέρα στην παρέα σας, καλημέρα στους οπαδούς του άρθρου. Ο Καλαβάνης πήγε στον Πασπάτη καλεσμένος τώρα, αλήθεια λες? Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι διώξετε τον Καλαβάνη, ο Πασπάτης να πάει στον Καλαβάνη. Για κάντε δηλαδή, βάλτε παράλληλα και κάτι άλλο να ακούτε. Κάτσε να το βάλω η radio εγώ να ακούω. Θα σε πω μετά, θα σε πω μετά. Δηλαδή, εγώ τώρα τι να πω, ρε φίλε. Δηλαδή, άλλο ήθελα να πω τώρα, κοίταξε να δεις. Ο ακροατής πριν, παιδί μου, δύο μήνες το κρατούσε. Αφήστε βρε τον Κρικό στα ήσυχο να λέει την άποψή του. Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Έβλεπα μία διαφήμιση που λέτε οπαδί. Δεν μου λέτε εσείς δεν είστε οπαδί της ομάδας του άρθρου 44 και 99. Της καρδιάς μας είμαστε εμείς. Ναι. Α, της καρδιάς σας. Εντάξει, να το διευκρινίζουμε γι' αυτό. Να πω στο γιατρό από τη Βιέννη ότι ο Ιωαννίδης προϋπήρξε προπονητής στην ομάδα της καρδιάς σας, κύριε Στέφανη, στο μπάσκετ πριν του Ιβκοβιτς. Η σειρά πάει Ιωαννίδης, Φρανκ Ντέβελη, Ιβκοβιτς, μετά πάλι επιστροφή Ιωαννίδης και φεύγει Ιβκοβιτς και πάει στην ομάδα που έχει τους οπαδούς με το πανό του Μπαράζ του Βόλου, ξέρετε, που ήταν στο ετοιμότατο σωματείο. Έτσι, δηλαδή οι σημερινοί 50-60, έτσι. Αυτοί που λένε ότι... Είσαι τούμπα, θες να πας Τριανδρία και με πας από Εύους μου, ρε. Είσαι παλιοτέτια, να πούμε. Όχι, πάντα έτσι με κάνεις. Πάντα έτσι με κάνεις, τώρα, ξέρω εγώ. Δεν μου λέτε, να σας ρωτήσω άντε τώρα, πάλι, επειδή είστε, δεν μου λέτε, η ομάδα της καρδιάς σας σε ποιο ξενοδοχείο κάνει προετοιμασία? Σε αυτή που έστειλε ο κύριος Σάβας, εκεί μας έστειλε, όπου μας είπε ο κύριος Σάβας. Νομίζω ψάξτε λίγο να βρείτε σε ποιον μεγάλο δημοσιογράφο, εκδότη, ιδιοκτήτη ραδιοφώνου ανήκε η επιχείρηση πριν μερικά χρόνια με τον αίτητο πρόεδρο της Εψημή. Ψάξτε το λίγο αυτό. Και τι σχέση έχει, δεν μου λέτε, το σεντρεφόρ που πήρατε, αυτός που έχει βγάλει 17 γκολ με τη μία ομάδα, 9 γκολ με την άλλη ομάδα, σε αγώνα κυπέλου, δηλαδή η ομάδα της καρδιάς σας, αν παίζει με τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα και κερδίσετε πέναλτι στο 90 και το εκτελέσει το καινούργιο σεντρεφόρ, τι πιστεύετε, τι κατάληξη θα έχει μπάλα? Γωνία πλεκτό. Γωνία πλεκτού πού? Μάγουλο, μέσα. Στη θύρα 4 για να πάει για τάς κεμπάπ στην επόμενη πιτσαρία. Θα το παστελώσει, κύριε. Θα το παστελώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι θα κάνει? Θα το παστελώσει. Για να το παστελώσει, ξεχνάτε ότι πρέπει να πέσουμε πρώτα. Όχι, η αγώνα κυπέλου είπα. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Κάτσε και κύπελο πρέπει να προχωρήσουν κιόλα. Όταν λέτε να πέσετε, τι να πέσετε? Να πέσουμε μαζί στο κύπελο. Α, να παίξετε μαζί σας. Ναι, πού να περάσει? Α, θα περάσει, πρέπει να περάσει γιατί πρώτα. Γιατί εγώ κατάλαβα άλλο, γιατί και η Κούκη έχει πέσει με τα μωρά της για ύπνο. Αυτό έχω καταλάβει. Κύριε, αν κερδίσουμε τον πέναλτι, καταρχήν θα ζητήσει να μην το εκτελέσει αυτός. Αντρέμουν τα πόδια του, δεν πάει να κάνει τέτοιο κόλπο. Εσείς τι πιστεύετε, θα υπάρχει διαρροή θεμάτων από τα ποδητήρια μέσω της φιλίας που συνδέει το σέντρεφόρ της ομάδας σας με τον μεγαλοεκδότη που τον είχε βοηθήσει και στη μεταγραφή της Κέρκυρας? Έχουμε στεγανά, κύριε, εμείς τα αποδυτήρια. Τι έχετε? Στεγανά, κύριε. Ρωτήστε το γενικό σας αρχηγό που είχε. Γι' αυτό, κύριε, έχουμε στεγανά, κύριε. Τώρα θα βάλουμε Λαμπριάκο μέσα αρχηγό και Γκολτσίδα, δεν θα κουνιέται φίλο εκεί πέρα. Τι θα βάλετε? Σταύρο Λαμπριάκο, γιατί δεν σας αρέσει. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Ναι. Έναν όπως έχετε εκεί πέρα, έναν. Ο κ. Σάβας που έχετε, έναν γενικό αρχηγό εκεί πέρα. Αυτόν με είπε ο κύριος Σάβας, ούτε για βοηθό δικό μου για να καθαρίζει τα ζαντολάστιχα δεν θα τον έπαιρνε. Σιγά, κύριε. Ούτε για το κόκκινο ματίζ δεν τον έπαιρνε, κύριε Στέφανε μου. Δεν υπερβάλλω καθόλου, αγαπητέ μου κύριε. Και δεν μου λέτε να ρωτήσω και κάτι άλλο. Άντε. Εσείς που λέτε σαν τη Χαλκιδική δεν υπάρχει πουθενά. Ναι. Το σύμβολο της πόλης σας, τι αρχαίο μνημείο είναι, βρε? Ποιο είναι καταρχήν το σύμβολο της πόλης μας? Ποιο είναι το σύμβολο της πόλης? Ο Λευκός Πύργος δεν είναι. Προφανώς. Και επειδή τι έγινε δηλαδή, εδώ οι ρωτώντα είναι πιο παλιά. Επειδή είναι Βενετή. Ένας εννοείς, το κάνανε Βενετή. Ποιοι το κάνανε? Βενετή. Καταρχήν εγώ δεν ξέρω, ο Λευκός Πύργος είναι το σήμα της R3. Κομμουνιστικό σήμα είναι αυτό, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Δεν μου λέτε για τη συνοικία της Μπάρας, έχετε ακούσει? Εσείς που είστε και Θεσσαλονικείς. Εγώ ξέρω για τη συνοικία της Κουμπάρας. Κι εγώ τι ξέρω. Της Κουμπάρας. Ναι. Ψάξτε. Κουμπάρει από το δικό σας εντυμότατο σωματείο και... Εντυμότατο. Καταρχήν ότι είναι εντυμότατο σωματείο, αυτό δεν μπορεί να το εφισβητήσει κανείς. Μα ακριβώς, εγώ δεν το λέω ειρωνικά. Μάλιστα. Έχετε αποδείξει ότι είναι το αντίθετο. Όχι, μα δεν το είπα ειρωνικά εγώ.
Μα μου σας παρακαλώ αγαπητέ, μάνα μπράβο, χαίρομαι που συμφωνείτε και... Τι σάλτο έγινε αυτή η Kim Kardashian εκεί πέρα τώρα που βλέπω στον Αλφα να πούμε. Τι βλέπετε? Τη Kim Kardashian στον Αλφα έκανε ένα σάλτο να πούμε, πέταξε κάτι μπαλκόνια, κάτι ρετερέ. Πού να βλέπατε τη... Πού κάτι ερωτουμές, κάτι που να βλέπατε, που να βλέπατε τη... παλιά τη γυναίκα του Νόημαν όταν είχε έρθει μεταγραφή στο Δαφνό Τσιμπουγκωμένο. Έχεις μισό λεπτό. Μην τον κόβεις, μην τον κόβεις, μην τον κόβεις. Τι είπα ρε παιδιά. Για την ομάδα του είπε, το λέει. Λοιπόν, έχεις μισό λεπτό γιατί ο Μπραντ με φωνάζει για διάλειμμα. Μισό λεπτό. Ναι, παρακαλώ. Δικό σου, μισό λεπτό. Το δικό σου μισό λεπτό. Ολοκλήρωσες. Όχι, ναι, την καληνύχτα μου στο μακρινό πιλμπό. Εγώ σου έδωνα μισό λεπτό. Εντάξει, καληνύχτα. Ναι, διάλειμμα και επανερχόμαστε με τις... Όχι ρε, δεν επανερχόμαστε, εγώ θα φύγω. Θα πάω για Coca-Cola. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, όπως λέει και ο φίλτατος ραπ. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, με στέλνει μήνυμα μια κυρία. Με λέει, δεν μιλάτε, λέει, τίποτα ενδιαφέρον για γυναίκες. Τι να πούμε ρε κομπέλα μου, μόδα. Αν φοράει ο Μακ κίτρινες, αν φοράει ο Μακ καλές κάλτσες. Αν το, ο γιακάς του Μακ είναι τετραγωνισμένος ή η μόδα, κουτσίδα του Πρίγκοβιτς. Η μόδα για τις κυρίες φέτος. Πείτε ρε φίλε. Στις παραλίες. Το ροζ φλαμίγκο. Το ροζ φλαμίγκο. Φαντάζεσαι το πέλκα με ροζ φλαμίγκο κάλτσα. Ε. Αλλά αυτός τι έκανε, πήγε πάλι λέει. Δεν μπορώ να καταλάβω το παιδί. Ρε. Τι έκανε, κατούρισε. Στις πινακίδες του Μάτσε, ρε. Στις πινακίδες. Πήγε να μόλυσε. Έβγαλε τη σάβρα έξω. Πέταξε την μικρή σαυρούλα εκεί, την οχιά, τη Viper εκεί πέρα. Τη πέταξε εκεί στις πινακίδες και τη έδωσε καλά. Ναι, τη πιτσίλησε. Νερό φαίνεται. Ναι. Α, πέλκα αγόρι μου. Πολύ κακό μαγιά τώρα ο πέλκας. Αφέλεια μπορεί να είναι εγώ πιστεύω. Εντάξει, ρε φίλε, εδώ έχει κάνει για μια τη χειρονομίζει η κερκίδα, μια στα Instagram κάτι με 250 πήγαινε με το αυτοκίνητο. Έβαζε και εκεί τερζή γονίδι, τι άκουγε για τέρμα ερωτευμένο. Ένα παίχτη που όταν το βλέπει, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι πού θα πάμε πεντάημερη. Μα αρέσει, ναι. Και πού θα πούμε τα κάλαντα. Έτσι ακριβώς. Ναι, ρε μάγκα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο που περιμένει. Άντε, ρε πάμε, ρε Βασίλη, αφού το λε. Next. Καλώ το να. Καλημέρα, βασικά. Καλημέρα. Ήθελα να πω σχετικά για τον τουρισμό που έλεγαν οι προηγούμενοι κύριοι σε κάποια άλλα τηλεφωνήματα που λένε είναι για το πρόβλημα. Ναι. Η Ελλάδα το χρόνο 6 μήνες κάθεται, είναι έχω και δεν έχω δουλειά του χειμώνα, 6 μήνες μετά έχω πολλή δουλειά. 6 μήνες τους άλλους κάνει πως δουλεύει. Εντάξει. Όχι, ναι. Είναι κάνει, ναι, αλλιώς θα παίρνει. Ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι σαν το ελληνικό δημόσιο. Μπράβο, δουλεύουν άλλοι για άλλους. Μια κάθομαι, μια δουλεύω. Δεν είναι σαν το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο μόνο κάθομαι. Εποχιακός τουρισμός είναι, λογικό είναι. Επίσης, ποιο είναι το κακό. Και δεν πηγαίνω στα μεγάλα κεφάλαια, δηλαδή πρωθυπουργού, διπουργού και τέτοια. Πάω και στους πιο χαμηλότερους που είναι ας πούμε δήμαρχος, νομάρχης κτλ. Δεν υπάρχει κάτι σε αυτή τη χώρα έτσι ώστε να πρωτοτυπήσεις για στον τουρισμό σου. Πέρα από νησιά, αξιοθέατα, ξενή. Γιατί δεν έχει ανάγκη ρε φίλε γι' αυτό. Γιατί είναι ευχαριστημένοι όλοι με αυτό που βγάζουν από τον τουρισμό. Σου λέω τώρα που είμαι μέσα στα πράγματα. Ο άλλος είναι ευχαριστημένος. Το λέω και εγώ γιατί και εγώ είμαι μέσα στα πράγματα. Ωραία. Είναι ευχαριστημένος. Εμείς που δεν είμαστε μέσα στα πράγματα, τι κάνουμε ρε παιδιά. Γιώργο, τι πάμε να πουλήσουμε κανένα μπέλι. Επειδή είσαι στην ίδια σου τη χώρα που ζεις και είσαι ευχαριστημένος και την έχεις συνηθίσει τόσο καιρό. Αλλά για έναν ξένο, το οποίο όπως και εσύ πας σε μια άλλη χώρα και περιμένεις να δεις κάποια απλά πράγματα και βλέπεις παραπάνω από αυτό που περιμένεις να δεις, πληρώνεις παραπάνω. Σε κάποιες άλλες χώρες βλέπεις πράγματα τα οποία λες πόπα ήρθα να δω αυτό ρε φίλε που είναι 5 τόνου σίδερο και όμως αυτοί 5 τόνοι σίδερο κάτι φτιάχνουν με αυτό και φτιάχνουν ένα αξιοθέατο. Ναι. Αυτό είναι που μένει. Και θυμάμαι παλιότερα πριν από κάποιους μήνες, πριν από 2 μήνες είχε πει ο Κωστής σε μια εκπομπή ότι βάζω μια παρένθεση, δεν θέλω να το ανοίξω περισσότερο το θέμα σε αυτό, είναι ότι λέγανε για το gay pride και σχετικά ότι γενικώς υπάρχει τουρισμός. Άλλο ένα είδος τουρισμού. Μέχρι εκεί το πάω, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Να μην το βλέπουμε όμως μόνο με την κακιά την έννοια το ότι... Αλλά υπάρχουν, δηλαδή από αυτά τα αρνητικά που άλλοι λένε υπάρχουν όμως και θετικά. Ναι, απόψεις διέστανται αυτές και η δικιά σου σεβαστή. Συνέχισε. Πλέον στην Ελλάδα ποιος έχετε και τα κουμπέ περισσότερο? Άραβας. Όλη η Ασία στα νησιά μας. Πολύ καλό. Σε ποια νησιά? Θες από Μύκονο, βάλει και στην Αθήνα επίσης όλα τα ξενοδοχεία που εγώ είναι. Εγώ Άραβα φίλε, στη Θάσο δεν έχω δει. Με κελεμία. Έλα ρε τώρα ρε. Στη Θάσο θα δεις περισσότερο. Κατσινά και τώρα ποια Θάσο, θα ρωτάει ο κόσμος. Δεν έχω δει Άραβα. Νησί, η Θάσος είναι ένα νησί εσωτερικού τουρισμού. Ναι.
Γελάει ο κόσμος. Τι εννοείς εσωτερικού τουρισμού? Είναι, το νησί, είναι ένα από τα νησιά εσωτερικού τουρισμού. Δεν έχει εκμεταλλευτεί όσο πρέπει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Αθηναίος. Στο ελάχιστο. Ούτε στο ελάχιστο. Δεν ξέρει τι θα σου. Είναι ακατέργαστη. Ναι, είναι κακό. Ακατέργαστο διαμάντι, εγώ την έχω χαρακτηρίσει. Πήγαν κάτι φίλοι μου Αθηναίοι στη Θάσο και στη Σαμοθράκη και πάθαν την πλάκα του. Και κατεβήκαν κάτω και του λέγανε ρε, εσείς ξέρετε τι υπάρχει εκεί πάνω. Και τι θάλασσε. Πράσινο και θαλασσάρες. Και δεν του πιστεύαν οι υπόλοιποι. Άσε Σαμοθράκη. Σαμοθράκη δεν έχει τίποτα. Η Θάσο έχει απίστευτο πράσινο και το συνδυάζει πράσινο με θαλασσάρες. Ναι. Αλλά είναι ακατέργαστη ρε. Θάλασσα, πράσινο. Αλλά όταν έχει το Δήμο και σε λέει επιτρέπεται στην παραλία να βάλει καντίνα με ρόδες, άσυχτη ρε. Άντε ρε φίλε, και εμείς να κάνουμε δουλειά τώρα εκεί πέρα. Να βάλει καντίνα χωρίς ρόδες. Και μετά θες άραβα στη Θάσο. Να σε επιτρέψει, να σε επιτρέψει λιώμενη κατασκευή και κάτω με σανίδια και με τέτοια να κάνει μια ομορφιά στην παραλία. Όλα θα τα κάνουμε. Βασίλη, όλα θα τα κάνουμε. Όχι να σε λέει δίνω άδεια με τροχύλατη, για τροχύλατη καντίνα. Τι θα κάνω εγώ, θα ψήνω λουκάνικα και σουβλάκια να πούμε στην παραλία. Αντί να κάνω τα μοχίτο, τα κοκτέιλ και τα φρέντο. Και τραβάω με το high look στην καντίνα. Συνέχισε, φίλε. Πάω στα να μην κατηγορούμε τα νησιά. Λοιπόν, όμως για να πάρουμε και την άλλη μεριά του νομίσματος. Πιάστε, ναι. Και οι ταξιτζίδες μας, όταν πλέον δεν έχουν δουλειά και αυτοί περιμένουν όριστος κάποιες φορές να ζήσουν από τον τουρισμό. Αλλά όμως έλεγε που όμως και ο ταξιτζής κάνει και το άλλο το υπούλο, ξέρεις. Έχετε ο τουρίστας, ας πάω ρε φίλε, που μένεις, ο τάδε ξενοδοχείο. Εκεί που είναι 20 τα ρήβα, 30 για τον τουρίστα, φιλική τιμή. Και λίγα είπες. Ναι. Και λίγα λες. Αλλά αυτό το κάνουν παντού σε όλη την Ευρώπη. Άρα, ρε φίλε, για πάνε φίλε Κωνσταντινούπολη να σε βρει εκεί ο τέτοιος, ο Μπόσικος, ο Μουσταφά εκεί, να σε κάνει εκεί πέρα πλατεία ταξίμ, ξέρω εγώ, με τέτοιο να σε... 30 ευρώ τσάχτο εδώ μπακλαβά, κάτι 80 ευρώ εκεί. Αλλά μην ξεχνάς ρε φίλε, εδώ πέρα μια άδεια ταξί πήγε, την έδωσε 200 χιλιάρικα ας πούμε, έπαιρνες δύο βίλες ρε μάγκα, με 200 χιλιάρικα επένδυση σε ρόδες, και αυτοί τι να κάνουν τώρα. Αυτό που ήθελα να πω πιο πριν είναι ότι έχουν προσπαθήσει εδώ άνθρωποι και δεν, και δεν βάζω μεγάλο σε καρέκλες ανθρώπους που είναι καλλιτέχνες σε διάφορα είδη και έχουν δώσει πολλοίς κόσμος έχει δώσει ιδέες να κάνουν δουλειές, κάτι ωραίο για τον κάθε πόλη, χωριό, ό,τι θέλεις βάλε και κανένας δεν τα δέχεται. Όλοι τα κοιτάνε με ανοιχτό μάτι γιατί αμέσως είναι να τα αρπάξουν. Και του λέμε ότι λες ότι πρέπει να πάει αυτό το πράγμα να γίνει για έναν καλό σκοπό, για μια καλύτερη εικόνα και δεν γίνεται. Γιατί όλοι αμέσως λένε εγώ τι κέρδος έχω από αυτό. Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν όμως αυτοί που βρίσκονται στις καρέκλες. Και ρίχνουν άκυρο μετά και γι' αυτό λένε έχω πέσει στη δουλειά, δεν έχω τουρισμό. Το για να γίνουν κάποιες υποδομές, φίλε, θα πρέπει να βοηθάνε και να σε βοηθάνε και οι αρχές και οι νόμοι. Με αυτούς τους νόμους ο άλλος, γιατί να ρίξει τα λεφτά του. Και να, δηλαδή το μόνο που γίνεται είναι κάποιες καλά ξενοδοχεία. Από εκεί και πέρα για να αξιοποιηθούν παραλίες, δημόσιοι χώροι, να γίνουν καλά εστιατόρια, καλές καφετέρειες, θα πρέπει να σε βοηθήσει και ο νόμος. Ναι. Όταν οι νόμοι είναι, στρέφονται εναντίον σου σε όλα αυτά εδώ, σε αυτές τις επενδύσεις και η γραφειοκρατία, ναι. Πώς θα επενδύσει ο άλλος να κάνουμε τις υποδομές που θέλουμε ακόμα και για τον τουρισμό? Έτσι είναι. Αυτή είναι η ένσταση. Κράτος είναι στο κέρδος σου συνέτερος και στη ζημία δεν σε ξέρω. Έτσι είναι το κράτος. Αν το πιάσεις από τις υποδομές τώρα για ξενοδοχεία και ότι πρέπει να πληρώσουμε, θα μιλάμε για πολλές ώρες. Φίλε, από ποιο νησί μας ακούς? Ορίστε. Από ποιο νησί μας ακούς? Εγώ τηλεφωνώ από Ξάνθη. Ξάνθη, γιατί είπες για τουρισμό, αλλά και εκεί εντάξει. No, γιατί ακούγες ότι σε δουλειά τουριστική, ξέρω εγώ, κάνα νησί, είπες για ταξιτζίδες και τέτοια. Λέω, σε νησιά βαράνε ταξιτζίδες πολύ. Είμαι από Ξάνθη, αλλά έχω δουλέψει σε νησί και σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ωραία. Και εγώ δει. Μπράβο. Αλλά δεν σου λέω ότι να δώσουν για τρελά λεφτά. Δηλαδή, ούτε για χιλιάρικο δεν είναι για να δώσουν. Να τα αυτονόητα να αφήσουν στους επιχειρηματίες. Οι Έλληνες επιχειρηματίες είναι δαιμόνοι και δεν θέλουν να κλέβουν ούτε να εκμεταλλεύονται. Αλλά το κράτος τους κάνει έτσι. Δεν τους δίνει σωστές ευκαιρίες. Δεν τους δίνει. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι απέναντι καλό το κράτος. Δεν μιλάω μόνο για τον επιχειρηματία. Εγώ τώρα σου λέω για ιδέες που έχουν δώσει καινούργια άτομα, νέα άτομα που είναι επιχειρηματίες. Και απλώς κανένας δήμος δεν έχει δώσει κάτι έτσι ώστε να αφήσει ένα ωραίο στίγμα σε έναν τουρίστα, όχι σε έναν τουρίστα. Σε πολλά θέματα, φίλε. Εσωτερικό. Είναι δηλαδή, και να το στιγματίσει, να του πίνει αυτό. Στην Ξάνθη, ας πούμε, τι έχει μείνει, θα μου πεις τώρα σιγά τα αυγά. Η Ξάνθη μπήκε δύο φορές ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη καριόκα που είχε φτιάξει
και τη μεγαλύτερη αποκριάτικη μάσκα που είχε φτιάξει. Δύο φορές. Εντάξει, έχει την Κομωτινή δίπλα, γι' αυτό περπατάει καλά η Ξάνθη. Είναι καλό να έχει την Κομωτινή δίπλα. Για μένα. Ναι, μην νομίζεις. Νυχτερινή ζωή πιο πολύ έχει η Κομωτινή. Πάει Ξανθιώτη στραβιάτη προς τα εκεί, νομίζω. Ναι, αυτό το έτσι είναι αλήθεια. Τώρα τα τεφάει εκεί πέρα και τα πανεπιστήμια, οι δασκάλες εκεί, τώρα μην τα λέμε. Όχι, εγώ συμφωνώ. Α, μπράβο, σε πάω στα καλά τώρα. Εγώ θέλω να προσβάλλω το φίλο του Ξανθιώτη. Η Κομωτινή είναι πιο όμορφη από την Ξάνθη. Ναι. Είναι ένα σταυροδρόμι. Ξέρεις γιατί, όχι για κανένα λόγο, γιατί είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών. Πιο όμορφη από όλες είναι η Αλεξανδρούπολη. Έχει περπατήσει, την έχει δει. Ποιο? Την Ξάνθη, την έχει περπατήσει, την έχει δει. Ναι, βέβαια. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ το η Κομωτινή. Είναι άθλια από πολλές απόψεις. Από άποψη, όχι ιστορικά, καμιά σχέση, αλλά για το πώς έχουν τοποθετήσει κάποια πράγματα. Δηλαδή, οι καφετέρειες σου έχουν πετάξει όλες τις καφετέρειες σε ένα στενό το οποίο όλες εδώ πέρα είναι. Δύσκολη πόλη Κομωτινή, ούτε τετραγωνισμένη είναι, ούτε περίεργη. Είναι όμως παρόλα αυτά, είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών. Είναι ενδιαφέρον θέμα το οποίο αξίζει να το δεις. Σταυροδρόμι πολιτισμών. Βέβαια. Τι μου λέτε. Λοιπόν. Ευχαριστούμε φίλε, να πάμε και στον άλλο γραμμέ. Καλώ ήρθατε. Για να του προλάβουμε. Γεια σου, ρε ομορφόπεδο από Ξάνθη. Καλησπέρα. Καλώς το. Εσύ ομορφόπεδο από πού? Έλα, μ' ακούς. Καθαρά και ξάστερα. Λοιπόν, όχι. Ναι. Πριν είχα ένα λεπτάκι και εντάξει, ήταν ωραία κουβέντα με το φίλο που είχατε πριν. Ναι, ωραία. Ναι. Αλλά δεν θέλω να απευθύνω σε εσάς σε κάτι. Θέλω να απευθύνω στον Βαγγέλη, τον οδηγό του κύριου Σάββα. Και η πρώτη κουβέντα που είπε ήταν για μένα. Λοιπόν, Βαγγέλη. Τι είπε ρε, για σένα? Όχι ρε, που σχολίασε αυτό που είπα για το Δημητράκη. Ναι, βρε Βαγγέλη, γιατί δεν εντάξει, η άμεση επικοινωνία είναι το ραδιόφωνο το αυτή τη στιγμή. Ρε Βαγγέλη, από το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε στον Κωστή, από τότε σε ακούω και σε γουστάρω και σε πάω με χίλια από τον τρόπο που μας πειράζεις εδώ και ξέρω και που μένεις και ποιος είσαι και τι άνθρωπος είσαι πάνω απ' όλα. Γιατί με κολλάζε, Βαγγέλη? Δεν μπορεί ρε. Εγώ δεν ήθελα, δεν το είχα κρατούμενο για να το πω μετά από δυο μήνες. Εγώ το πέτα, που και που βγαίνω, καμιά δυο φορές στο χρόνο βγαίνω και το απλά μου ήρθε και το είπα. Πες ότι το έχω κρατούμενο ακόμα, εντάξει, δεν έχει τίποτα. Κράξτον, okay. Ακούει, γουστάρω τώρα, κράξτον. Ναι, ξέρω okay. Τώρα, ξέρεις και εσύ, κράξτον. Δεν είμαι εγώ τέτοιος άνθρωπος, μα τον γουστάρω σε λόγω αυτόν. Τώρα είναι με το Βιτέξ και σκουπίζει τη λιμουνιζινέτα. Τη σκουπίζει τώρα. Στην γέλιο βγάζω. Καλά. Όχι με την έννοια ότι είναι μικρή καιρό και κοροϊδεύουν τον ΠΑΟ και προσπαθούν και λοιπά. Ναι. Καμία σχέση. Δηλαδή τους γουστάρω σαν ακροάτες. Με αυτά που λένε, με φτιάχνουν το κέφι, παιδί μου, τη μέρα. Τι διάκα. Αν δεν ακούσει τον Βαγγέλη μια-δυο φορές, αν δεν ακούσει τον Αντωνιάδη ή κάποιον που κλαίει ή κάποιον ναι. Που... ναι, καταλαβαίνεις τώρα, κάπως έτσι γίνεται. Okay. Σ' αρέσει να μ' ακούεις δηλαδή καλησπέρα στην ερωτική πόλη, ας πούμε, έτσι. Τι πράγμα? Καλησπέρα στην ερωτική πόλη. Εννοείται, εντάξει. FM ΠΑΟΚ εκεί. Κοίτα τώρα να πω κάτι έτσι σε αθλητικό επίπεδο. Ό,τι θες πες, έτσι. Κοίταξε, ήμουν διαρκείας 7 χρόνια στην Τούμπα. Αλλά στεραχωρεμένα το αλλάξουμε τώρα πέρα από τα τουριστικά που λέτε, έτσι. Γιατί ένα παραπάνω το παιδί που έχει λόγο να μιλάει γι' αυτό είναι το παλικάρι δίπλα σου. Ξενοδοχείο έγινε, φίλε, ποιος θα μιλήσει? Ναι, γι' αυτό το λέω. Βέβαια. Αλλά πέρα από αυτό τώρα, αν πάμε στα αθλητικά, να σπάσω λίγο να αλλάξουμε, να γυρίσουμε σελίδα. Θα πω ότι όχι ρε φίλε, εγώ φέτος με τον ΠΑΟΚ δεν θα ασχοληθώ. Μάλλον θα ασχοληθώ με την έννοια πια ότι θα μαθαίνω αποτελέσματα. Μάλιστα. Δεν θέλω το παιχνίδι να δω. Τι σε έχει ξενερώσει τόσο πολύ? 7 χρόνια διαρκείας στη Τούμπα. Τι σε έχει ξενερώσει? Από το 98 μέχρι το 2005. Ναι, γιατί ξενερώνεις? Από τότε και μετά, δηλαδή από εποχή Ζαγοράκη, δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου. Αφού τώρα όμως έχουμε άλλον, δεν έχουμε τον Ζαγοράκη. Την τελευταία χρονιά δεν με κάλυψα. Τώρα που η ομάδα σου βγάζει και μια διοικητική και οικονομική υγεία, ας πούμε. Με το που έδειξε τον Ήπης, δηλαδή τελείωσε για μένα. Δεν τον έδιωξε, ρε φίλε, τον Ήπης. Τον Ήπης δεν τον έδιωξε κανένας. Όχι, τον έδιωξε, συγγνώμη, ίσως τον είσαι στον παράδοσο. Θες να μου πεις, ξενέρωσες γιατί δεν μπόρεσε να τον κρατήσει. Αυτό σε ξενέρωσε. Ή δεν μπόρεσε να τον κρατήσει, δεν τα βρήκανε, δεν ξέρω τι έγινε. Και να μην ήθελα να τον κρατήσει. Συγγνώμη, παίρνω πίσω τον έδειξε. Έχεις απάντηση από τον Βαγγέλη τον δικό του Κυρσάβα. Χα, χα, ακούω, χα, 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 έτσι λέει. Καλώς το λέει. Έτσι δεν λέει. Πρώτη φορά να μιλήσουμε στον αέρα. Δεν διώξαμε και τον Μουρίνιο δηλαδή. Εντάξει τώρα και με τον Ήβιτς.
Τι πού στον αέρα, τι απάντησε, τι είπε, Στεφάνε. Με έστειλε μήνυμα, ρε, εσύ και μου λέει, σ' ακούω, λέει, χαχαχά, λέει, με έστειλε μήνυμα, σ' απάντησε. Δηλαδή, γουστάρι. Θυμάμαι ακόμα και το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε στο Ράπτοπουλο για να δεις πόσα χρόνια ακούω, αλλά δεν μπαίνω. Α, πάρω κάνα δύο-τρεις φορές το χρόνο. Εντάξει. Δεν βγαίνω, δεν είμαι καραμέλα ή μαστίχα, ξέρω εγώ. Αλλά αυτές οι μαστίχες που πουλάει ο Βαγγέλης και πολύ καθημερινά, μ' αρέσουν πολύ, ρε φίλε. Είναι κάποιοι ακροατές που είναι ραδιοφωνικοί, γουστάρουν να τους ακούνε, ναι. Πρωί, βράδυ, έτσι, ακριβώς. Όπως αυτό που τους Αντωνιάδη, FM, ΠΑΟΚ και τέτοια, ναι. Έχουν τη διάθεση. Ναι. Και να είναι καλά, και επειδή έχω ζήσει και στον Πειραιά κάτω. Έχω να πω, δεν ξέρω φυσικά η καταγωγή του αν είναι από εκεί, δεν το έχω συγκράτησει αυτό. Πώς ήταν όμως τα πράγματα, ρε φίλε, όταν ήταν. Για τους Πειραιώτες, έχω να πω για τους Πειραιώτες, όσο πάω και να είμαι και άρρωστο κιόλας, τα καλύτερα λόγια δεν έχω να πω κάτι. Δηλαδή, όποιος μπορέσει ή του κάτσει και ζήσει λίγο χρονικό διάστημα στον Πειραιά, όχι για βόλτα, να μείνει όμως στον Πειραιά και να βιώσει τον κόσμο εκεί, πέρα από τα οπαδικά, οκ. Okay? Yeah. Άλλο κομμάτι αυτό. Μιλάμε, θα πάθει πλάκα. Πειραιώτες είναι... Βόλτες έχω κάνει, δεν μου έτυχε να ζήσω. Βόλτες είναι πολύ καλή άνθρωποι. Είναι πολύ ντόμπρια. Όχι, δεν είναι ένα θέμα πολιτισμού. Και εμείς εδώ είμαστε και εμείς όλοι έχουμε τις πόρτες μας ανοιχτές, ρε φίλε. Δεν έχει να κάνει με τον πολιτισμό, με την ανθρωπιά έχει να κάνει. Ναι, αυτό είναι. Άλλο λιμάνι, άλλο Αθήνα. Καμία σχέση. Ναι, φυσικά. Στην Αθήνα κρύβεσαι. Και προσβάλλονται αν τους λες Αθηναίους. Α, μπράβο. Έτσι. Κάτι ενώ τελευταίο να σου πω. Είναι άλλο κάρμα ανθρώπων. Είναι άλλοι άνθρωποι. Είναι σαν και εμάς είναι εδώ πάνω. Να σου πω λίγο κάτι τελευταίο. Επειδή είπες για τον Ίβιτς και να πάμε και στον επόμενο. Α, ναι, ναι, το αφήσαμε ξεκρέμαστο αυτό του. Το ρίξαμε κάτω από τον καλό καιρό. Για πες. Ναι. Τον Ίβιτς, γιατί τα play-off του Ίβιτς, γιατί δεν τα θυμάται κανένας. Και λέει αμάν που τον διώξαμε και τα για τα περσινάλες που μας έβγαλε πρώτους, κοίτα να δεις. Εγώ θυμάμαι αυτά που μας έβγαλε τελευταίους. Και άλλο τελευταίο. Ναι. Ναι. Δεν σ' ακούω. Πέρσι λέω που μας έβγαλε τελευταίου σχεδόν. Και μια μπύρα δώρο μας φωνάζαν οι Βάζελοι. Κουτί του ήρθε το κουτί. Για τα φετινά. Βέβαια. Καλά, στα φετινά τώρα, μην μιλήσουμε για τα φετινά. Γι' αυτό λέω, δηλαδή εντάξει. Και προκαθορισμένα και όλα. Εγώ σε αυτά τα play-offs είδα, ρε φίλο, ένας ήθελε να βγάλει τον άλλον να παίξει Champions League. Βρε, εγώ να χαλαρώσω. Εγώ αυτό έβλεπα. Διώξαν τον Μουρίνιο, δηλαδή. Ο ένας ήθελε να. Πανηγυρίζα σε αυτά. Ήρθε σε εκείνο. Μαλώνουν, μαλώνουν εδώ, φίλε, μαλώνουν. Δεν τους κάνουν κράτη, μαλώνουν. Ήθελε να φέρει καλύτερο με αυτή τη λογική τον έδιωξε. Δεν το έδιωξε χειρότερο. Περίμενε, μισό λεπτό. Δεν περιμένουν αυτοί εδώ. Τελευταία φορά, μισό λεπτό, μισό. Εσύ, Στέφανε, ήμουν 15 να πούμε και έγινα 47. Να τα χιλιάσεις. Και από τα 15, και από τα 15, το τελευταίο πρωτάθλημα. Και από τα 15 ακούω κάθε χρονιά να πούμε υπομονή πρωτάθλημα. Τι ναι. Θες πλάνο και κλάει μόνο. Έχεις δίκιο εδώ, δίκιο. Εντάξει. Μη, όλα θα γίνουν. Τελευταία χρονιά που μας δόθηκε ευκαιρία να το πάρουμε ήταν πέρσι και θα ήταν φέτος. Γι' αυτό ξενέρωσα, καταλάβες. Σε καταλαβαίνω. Τώρα, και χιλιάδες άλλοι παοξίδες. Καλό βράδυ και χιλιάδες του Βαγγέλη. Ο καημός πιστεύω εγώ του υγιού σκεπτόμενου παοξίδε δεν είναι ότι είναι να δει να κάνει πρωταθλητισμό, όχι να το πάρει σόνι και καλά. Αλλά να δει εκεί να είναι κολλημένος, να παλεύει με τον Ολυμπιακό ένα βαθμό πάνω, δύο κάτω και ας το χάσει. Αλλά να αισθανθεί ότι μια χρονιά, ρε φίλε, έχω την ομάδα και κάνω πρωταθλητισμό. Αυτό θέλει να δει ο Παοξής για να το φύγει το ξενέρωμα. Μπορεί να το δει και φέτος, μπορεί να είναι τόσο μέτριο το πρωτάθλημα και να το δει και φέτος. Εγώ, φίλε, τον Ολυμπιακό το βλέπω έχει ξεφύγει. Α, ξεφύγει ρε παιδί μου, θα το φτάσει ο Πάοκ. Το βλέπουν τα μάτια μου. Πάοκ είμαι αέρα, θα μεταξύ μα δηλαδή, για να δει αυτό τι θα πει να κάνει πρωταθλητισμό, ο Πάοκ του 85 που πήρε το πρωτάθλημα. Ήταν πολύ χειρότερος ΠΑΟΚ από ΠΑΟΚ άλλων ετών που δεν πήρε πρωτάθλημα. Ο πρωταθλητισμός δεν εγγυάται, δεν σημαίνει ότι έχει καλή ομάδα, δεν σημαίνει ότι παίζει καλή μπάλα. Υπήρχαν χρονιές ΠΑΟΚ που ήταν πολύ καλύτερος από τον ΠΑΟΚ του 85. Και πώς τον πήρε το πρωτάθλημα, ήταν τόσο χάλια οι άλλοι. Ήταν απλά καλύτερος από τους άλλους. Εντάξει. Αλλά δεν ήταν ο top. Ναι, δεν αυτό. Ήταν ο top ΠΑΟΚ, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ του 85. Ήταν οι συγκυρίες, αλλά όμως ναι, και παίξαν πολλά ρόλο. Και πέρσι είχε συγκυρίες. Πάμε και στον επόμενο φίλο. Πάμε, δώσε. Καλησπέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Τελευταίος. Ποιος μιλάω. Με όλους. Με διάλεξε που θες να μιλήσεις εσύ βασικά. Το Στέφανο θέλω να μιλήσω. Οχ, μη με μαλώσεις, δεν έκανα τίποτα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Λοιπόν, είμαι ο Νορβηγός. Έλα, Νορβουέι. Τι κάνουμε. Καλά, φίλε μου.
Εσύ. Εσύ είσαι μαγαζί. Πού? Δεν ξέρω. Έχω ακούσει ότι είσαι ένα μαγαζί. Ναι, έχω. Και επειδή θα είμαι ένα μήνα στην Ελλάδα, θέλω να έρθω να πιω μια ρετσίνα μαζί σου. Θα έρθω να τη κεράσω εγώ, θα σε πάρω στο χωριό, αν όχι, και δεν το έχω ανοιχτό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην κεράσω. Εγώ θα σε κεράσω. Αν το έχει ανοιχτό, ναι. Θέλω να έρθω να πιω μια ρετσίνα, ρε παιδί. Ό,τι γουστάρει. Ωραία. Εδώ με τον Βασίλη κάνουμε κάτι καινούριο, ένα καφέ σπορ, αλλά θα πιούμε μια ρετσίνα μαζί, σε πάω στο χωριό που έχω εκεί πέρα. Πού είναι το χωριό? Στο Γάζωρο, στο Γάζωρο. Γάζωρο Άγιο Χριστόφορο, ξέρει από Σέρε. Όχι. Δεν πειράζει, θα μάθει. Θα μάθεις, θα σε πάρω εγώ, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και τελείωσε, θα βρεθούμε. Λοιπόν, τώρα είμαι στη Θάσο. Ωραία. Α, πού είσαι φίλε? Ο Βασίλης έχει ξενοδοχείο στη Θάσο. Αύριο θα πάω. Α, αύριο, ωραία. Σε ποιο μέρος που έκλεισες? Δεν έκλεισα, είμαι σε μια ξαδέρφη μου. Πολύ ωραία. Τώρα, τώρα είμαι σε ένα μέρος λίγο έξω από την Καλλιράχη. Ναι. Βλέπω τα καΐκια εδώ πέρα. Ωραία. Το μπαλκόνι βλέπει τη θάλασσα. Άρα, εγώ στα βγάζεις εκεί τώρα. Εκεί που πήγες για φαγητό, στο κλείσμα. Ναι. Πώς κατάλαβα μέσα, είδες. Την κατάλαβα. Άμα το ξέρεις. Τώρα που θα σου σαν να μου λες, ρε φίλε. Τι παλάρι μου να δω, τι παλάρι μου. Και τώρα χαζεύω τη θέα, τη γυναίκα την έστειλα για ύπνο. Και, και γουστάρω την πυρίτσα μου με θέα το Αιγαίο, την καβάλα απέναντι. Ωραία, ωραία η θέα, ναι. Και πήρε ο Στέφανο να πιει ρετσίνα στον Άγιο Χριστόφορο. Θα με τρελάνει, ρε Μάστορα. Μου θες να με τρελάνει. Όχι, εγώ θέλω να πιω μια ρετσίνα μαζί σου, ρε παιδί μου, αν υπάρχει το μαγαζί. Θα την πιείτε, ρε φίλε, στη Θεσσαλονίκη. Θα την πιούμε, ρε φίλε. Μια ρετσίνα στον Άγιο Χριστόφορο. Θα σε βρω εγώ. Άμα θε να γνωρίσουμε τόσο πολύ, εγώ θα σε βρω, ρε, μη στεναχωρήσει. Όχι, αλλά κοίταξε μέχρι τι 27 του μηνός. Μια χαρά. Έχει ένα μήνα που σου πει να αρχίσει το πρωτάθλημα. Τώρα αυτά, δε παιδιά, να σας πω την αλήθεια, άνθρωποι που παίρνουν 100, 200, 300 χιλιάρικα το μήνα, ναι, και τα ακούω αυτά με όλο το θάρρος. Πες μου. Και εμείς πάμε τώρα στην Νορβηγία για να πάρουμε 50 χιλιάρικα, που δεν είναι πολλά. Δεν θέλω να... Για εκεί, ναι. Ναι. Δεν με κρυώνουν. Έξει. Πώς είναι το μικρό σου? Ιορδάνης. Κύριε Ιορδάνη, να σε ρωτήσω, θέλω να μάθω κάτι. Ναι. Δεν θέλω να μου πει ξανά, κύριο, δεν θα σε ξαναπεί. Εντάξει, Ιορδάνη, συγγνώμη. Ιορδάνη, σκέτο. Ιορδάνη, θέλω να μάθω εκεί για τι πιτριλουπηγέ στη Βουλγαρία, στην Νορβηγία, τι υποθαλάσσει εκεί. Πόσα λεφτά παίρνει ο εργάτη εκεί? Ο χειρότερο εργάτη παίρνει 6.000 το μήνα. Ναι, αλλά εκεί κάνουν ένα μήνα για να φύγουν από την πλατφόρμα. Δύο, πόσο? Όχι. Είναι, εκεί είναι πολύ προνομιούχοι. Ναι. Δουλεύουν 14 μέρε μέσα, ναι, και 28 μέρε έξω. Ο, ένα προ τρία πάει, ναι. Αλλά δηλαδή, για να μπεις εκεί πέρα, ναι, πρέπει να έχεις βίσμα τον πρόεδρο. Α, ναι, μάλιστα. Γιατί μου λέγανε, είχα ένα δύο φιλαράκια πριν δύο χρόνια. Αν μιλήσαμε για Ελλάδα, θα λέγαμε βίσμα τον Μητροπολίτη. Θα πάω, λέει, και θα πάω. Κύριε παιδιά, λέω, δύσκολα. Εγώ πρέπει να έχεις γνωστό και καλά, ας πούμε. Όχι, δεν πρέπει να έχεις γνωστό εκεί πέρα. Ναι. Εκεί πέρα πρέπει να έχεις γνωστό το βασιλιά της Νορβηγίας. Κατάλαβα τι λες. Εγώ στην Νορβηγία είμαι ο παδός πάντως της Χόνεφος. Χόνεφος. Ποια είναι αυτή, ρε? Όχι Χόνεφος. Όχι Χόνεφος. Έτσι την είχαν στο στοίχημα εδώ πέρα. Χόνεφος. Χένεφος. Χένεφος είναι, ναι. Χόνεφος. Χόνεφος την είχαν εδώ στο στοίχημα. Φαντάζομαι ότι καλά στοίχημα τζίδι. Όχι, μην λέτε από τη Δανία. Το παλικάρι μας πού είναι? Αδιαθέτησε για λίγο όμως, για σήμερα έχει ένα μικρό θεματάκι. Είναι στις μέρες του τώρα, ναι, αδιαθέτησε. Αλλά αύριο πιστεύω να το έχει ξεπεράσει. Εδώ θα είναι το μεσημέρι και το βράδυ, νομίζω. Έτσι. Είστε όλοι καλά λοιπόν? Όλοι μια χαρά είμαστε, ναι. Η φαλάκα του γυαλίζει, θα πατήσει και το μέλι και είναι έτοιμος. Αύριο θα πάω να πιω ένα τσίπουρο στο Καζαβίτη. Πάνω. Πάνω στο χωριό, ε. Ναι. Εκεί στην πλατάνα, εκεί πάνω, στην πλατεία με την στην πλατάνα εκεί πάνω. Ναι. Αλλά. Εντάξει. Απλά σα πω μια καλησπέρα. Σούλα, πολύ ωραία. Ναι. Για μπανάκι, όμως... για μπανάκι, πού θα πας από εκεί, που ψηλή άμμο προς Λιμενάρια, πού θα πας, ψηλή άμμο? Φίλε, αύριο θέλω να με πάνε σε κάτι να το πω στον αέρα. Πες. Ναι, θέλω να με πάνε σε κάτι λασκάλα, αυτά δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Αυτά είναι, ναι, πιο πολύ, ρε φίλε, για νεολαία και beach bar και τέτοιο. Τώρα εσύ αν θέλεις ησυχία και αυτά, τι να κάνεις τώρα στο λασκάλα? Κοίταξε, όπου μας πάνε είμαστε. Βρε, όπου σε πάνε, δεάζεται και λίγο νεολαία. Αυτά είναι πολύ ωραία. Είναι ωραίο beach bar, οργανωμένο εκεί πέρα. Αλλά τώρα έχει κι άλλες εναλλακτικές. Εσύ ξέρεις που θα γουστάρεις να πας και για φαγητό μετά. Θα σε στείλω εγώ τώρα. Λοιπόν, θα πας προς Ραχώνη, μετά το Ραχώνη θα πας στο Γλυφωνέρι. Να σε πω κάτι, εσύ είσαι θασίτης? Εγώ έχω ξενοδοχείο εκεί πέρα, είναι δουλειά μου και τα ξέρω όλα τα μέρη από πάνω σκάτω στο ξενοδοχείο. Ναι. Λοιπόν, αν θέλεις να γουστάρεις. Θα σε πω ένα όνομα. Πες μου. Λύκος.
Μπάμπης ο Λύκος. Το ξέρεις. Ψαράκι, για ψαράκι. Μπάμπης ο Λύκος, το ραχώνει. Τέλος. Αφού συνεννοείστε ρε. Μια χαρά τα χάσεις. Άμα θέλεις να γουστάρεις, δεν ξέρω αν δεν έχεις πάει στο Γλυφωνέρι, που είναι ένα μικρό λιμανάκι εκεί πέρα κρυμμένο με αμμουδιά και πάνω έχει την ταβερνούλα, εκεί θα είναι η καλύτερη σου. Σου λέω τώρα γιατί σε καταλαβαίνω τι γουστάρεις εκεί. Τι φάση θες. Ούτε λασκάλο, ούτε τίποτα. Θα πας στο Γλυφωνέρι και καλό φαγητό θα γουστάρεις εκεί. Κολοκυθάκια τη γανιτά θα πάρεις. Στη Θάσο θα πάω να φάω ζαρζαβάτι, ρε Βασίλη. Μη με κάνεις τέτοια, ρε Βασίλη. Σταμάτα, ρε τώρα, ξέρω εγώ. Βασίλη, εσύ είσαι Οριανός. Πάρε και στο, ναι, ναι, τον Μπαξέ εκεί κολοκυθάκια θα φας. Καμιά τσιπούρα του Μπαξέ. Κατάλαβε, φίλε. Κολοκυθάκια, κολοκυθάκια στη Θάσο. Στέφανε, θέλω να πιούμε μια ρετσίνα πριν να φύγω. Θα πιούμε, σου λέω. Όταν εγώ όμως λέω θα πιούμε, δεν λέω θα πιούμε, σου λέω. Όταν σου λέω θα πιούμε και εγώ το ίδιο πράγμα με σένα λέω. Θα πιούμε, τέλος. Ιορδάνη, θα πιούμε. Ωραία. Όχι, θα πιούμε, ήπιαμε κιόλα. Ωραία. Εντάξει, καλή χώρα. Λήξεις. Να είστε καλά, πάντα καλά. Γεια σου, φίλε μου. Και εσύ καιρό να είσαι. Καλά να περάσει. Να έρχεσαι εδώ να τρως νορβηγικά δολάρια. Έτσι. Να τα ευχαριστιέσαι, να τα κάνεις ουρφούρι αλτιοκά αέρα πατέρα. Έτσι. Και να γουστάρεις. Θα δώσω και ένα χαιρετισμό. Όπου θες. Στον αδερφό μου, τον Αριανό, τον Στέφανο. Οπα, να τα. Όχι Αριανό. Οπα. Άρρωστο Αριανό. Ένα σε φάντας χίλια που με ανακάλυψες τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Καλώς να είσαι εκεί πέρα, γερός. Καλό ξημέρο. Λοιπόν, αυτές ήταν οι γραμμές. Για να δούμε εδώ κάποια τελευταία μηνύματα. Τι έχουμε εδώ πέρα. Άντρε Βασίλη, ναι, πάμε. Πού. Λοιπόν, να τους. Χταπόδι για ληστερές. Τι λέει εδώ. Χταπόδι για ληστερές και γράπα Αριανάρα μια ζωή. Σμήλα επανομή. Αριανός, ξέρει να τρώει. Ναι, ορίστε. Γράπα. Χταπόδι για ληστερές. Αυτός ξέρει να καλοτρώει. Εμείς μόνο ρώσικο. Εμείς μόνο ρώσικο χαβιάρι. Μόνο ρώσικο χαβιάρι. Όχι για φασόλια γίγοντες από εκλεκτό σε εκλεκτό. Ο Παοξής λέει για ρώσικο χαβιάρι. Ρώσικο χαβιάρι τρώμε πλέον μόνο εμείς. Εσύ είσαι ικανός, Παοξή, να πάρεις καμιά σαμπάνια Ντόν Περινιόν και για μεζέ να πάρεις μαύρο σπόρ και γερεβίθια. Μαύρο σπόρ και γερεβίθια για φράουλα σε λίγο. Ναι. Άιντε βρε. Καλημέρα, παιδιά, το τελευταίο μήνυμα. Είστε χαλαροί και ευχάριστοι παρέα. Μάκης από Ευκαρπία. Ο 524, γεια σου φίλε Μάκη από Ευκαρπία. Μπραντ Πιτ, τι θα κάνεις τώρα, εσύ ρε φίλε, θα το συνεχίσεις, θα βάλεις τον αυτόματο πιλότο. Αυτόματος πιλότος. Ο Μπραντ Πιτ θα βάλει τον αυτόματο πιλότο. Κοίτα, μην βάλεις πριν σαν αυτό που, με το τραγούδι το, που έβαλες το τελευταίο εκεί, θα... του Καμόρα, βάλεις τίποτα τέτοια εκεί πέρα. Λοιπόν, και αλλάξει τη βελόνα ο άλλος. Μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή, ναι. Ακούς. Ακούστε, σου λέω, μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή εδώ που θα μιλήσουμε 5 λεπτά και ακόμα θα πούμε τα δικά μας τις καληνύχτες, ετοίμασε ένα Mimi Guleka live τώρα για τους λαρισινούς φίλους μου. Έτσι, Mimi Guleka. Έτσι. Αλλά θέλω πολύ βαρύ. Στο αφήνω μόνο σου. Ναι. Εντάξει. Βρε παπαδιά. Αυτό. Εντάξει. Μπράβο. Λοιπόν, πώς θα κλείσουμε, παιδιά, όπως δεν κλείνουμε τώρα. Θα πούμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, να δώσουμε κανένα σκοράκι τώρα για τα. Άιτε, ρε, δώσε. Ναι. Σκοράκια. Δώσε σκοράκια. Για... Δώσε για τα σκοράκια. Για σκοράκια. Για τα παιχνίδια. Πάω για το Ολυμπιακό. Λοιπόν, όλες οι ελληνικές ομάδες. Λοιπόν. 4 σκοράκια. Θα δούμε. Ναι. Κάνουμε διαγωνισμό. Ποιος θα τα πάει Ολυμπιακός, καλύτερα. Ολυμπιακός Παρτιζάν 2-0. 2-0. 1-1. Πες εσύ. 1-1. Λοιπόν, 3-1. Λοιπόν, ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχα ΣΑΕΚ 1-0. Μαζί σου, 1-0. 1-1. Εγώ είμαι ύπουλος τώρα. Έτσι μου αρέσει. Είναι καλά του Μπουκ. Ολυμπίκ, Σταντάκ, 8-8, 2-1. 2-0. Να σου πω. Πες το. 0-0. Έχει και ζέστας τώρα στην Τούμπα. 0-0, περνάς. Δεν περνάς. Περνάς, αλλά μέχρι 90 θα είναι... Αλτίο κα. Λοιπόν, και τι έχουμε, Πανιόνιο. Α, Καμπάλα Παναθηναϊκό. 1-1. 0-0. Και εγώ συμφωνώ εδώ πέρα. 0-0. Λοιπόν, και Πανιόνιο Μακάμπι. 1-2. Ωραίο σκορ. 2-0. Πανιόνιος. 1-1. Ωραία. Λοιπόν, με την παπαδιά λοιπόν κλείνουμε την εκπομπή. Λοιπόν, βάλει Mimi Guleka. Όπως τη δώσε γκάζι, έτσι να ακούω. Καλώσατε, παιδιά, από τα Τρίκαλα, από τη Λάρισα, τα παλιοφάρσαλα που μας ακούνε. Καληνύχτα σας. Καλό βράδυ.